Είμαι πολύ αγχωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι, κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες, γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310 937 935 και 690 93 66 002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευτικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιμπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο τριάδι, για μερακλίδες. raptotelia.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο raptotelia.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος, παπά, και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα, φτάσαμε και στην Παρασκευή, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Του τεμπέλη μέρα. Γιατί ρε του τεμπέλη, σε σαν δίνουμε τα τελευταία γκάζ για να κλείσουμε ωραία την Παρασκευή. Δεν σ' αρέσει η Παρασκευή. Εμένα μ' αρέσει. Α, σ' αρέσει, αλλά την ξεφωνίζει κι αυτή. Γιατί περιμένω το Σάββατο να πάρω τη Metro Sport. Ναι. Που είναι πολύ πλούσια. Να διαβάσει στοιχηματά γιατί θα έχουμε δουλίτσα πολύ. Πολύ δουλίτσα. Ναι, εκεί είναι ωραίο. Ναι. Και την απολαμβάνουν πάρα πολλέ χιλιάδε κόσμο. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Το Σάββατο, ναι. Πέρα άμα ο ΠΑΟΚ κερδίσει την. Ναι. Φεύγει σατυρόπιτα. Άμα δεν κερδίσει όμως, σφίξαμε. Τα... Ναι, είναι ωραία Παρασκευή γιατί είσαι σε αναμονή να δεις πρωτάθλημα σου πελίγ, ναι, να δεις κανένα ματσάκι να ανοίξει το μάτι σου. Εμάς γενικά, μας όταν έχει το Σαββατοκύριακο δράση, ναι, ναι, νομίζω ότι η κατάσταση στο αντρικό πληθυσμό είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε Super League, έχουμε αγωνιστική, έχουμε Β' Εθνική, Ευρώπες, Αμερικές. Και μπάσκετ έχουμε που εσύ δεν ασχολείσαι. Δεν ασχολείσαι με τον μπάσκετ. Έχει κόσμο που ασχολείται. Αρκετό κόσμο. Κάτι αριανούς, κάτι ετοιμοθάνατους, πενιντάριδες που. Δεν έχει βγάλει δηλαδή νέα φουρνιά, λες ο Άρης όσον αφορά τους μπασκετικούς. Εγώ λέω έχει βγάλει. Του Γουλιέλμου τη μάπα να πούμε. Δεν σ' αρέσει ο Γουλιέλμος. Πάει και ο Γουλιέλμος. Τον καθαρίσαμε. Μπήκε στο στόχαστρο νωρίς, ναι. Μας είχε πρίξει η Τζόρτζια. Η Τζόρτζια. Ο άνεμος Λάσκαρη εξαφανίστηκε για αεράκι ήταν. Πού είναι αυτοί οι δύο. Καθένας πήρε τον δρόμο του. Και λίγοι. Αμερική, πού? Δεν γνωρίζω την κατάληξη του. Φάγαν πολλά λεφτά λένε. Δεν ξέρω, με τον Χρυσό εκεί, με τον Ελβετό, τον Εστονό, εκείνο που έκανε τα δικαστήρια. Άμα φάγαν πολλά λεφτά θα είναι έξω. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι γιορτάζει ο Αθηνόδωρος. 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 Μικρός Άγιος αυτός. Σήμερα θα μπορούσαν να κάνουν αυτοί οι αναρχικοί. Ναι, γιατί να κάνω, ρε Κωνσταντίνε. Έχει βγει η μανούλα του Γρηγορόπουλου εδώ και χρόνια και έχει πει: παιδιά, δεν τιμάτε έτσι την απουσία του γιου μου, κάνοντας φασαρίες και επεισόδια. Δηλαδή, ναι, κάθε φορά που σκοτώνεται, έχουμε δολοφονία κάποιου, τέλος πάντων, θα βγαίνουμε και θα ρημάζουμε κόσμο και κοσμάκι. Είδες τι έγινε χθες στο κέντρο. Βγήκε η μανούλα του και είπε: δεν θέλω να κάνετε τέτοια πράγματα. Δεν τιμάτε την απουσία του γιου μου έτσι. Ποιος είναι ο πρόεδρος του εμπορικού αυτού. Πώς το λένε. Του εμπορικού συλλόγου. Ναι. Βάλε με ένα πρόεδρο. Του εμπορικού συλλόγου. 6 του μηνός αργία. Να το κάνουμε. Και οι δάσκαλοι αργία. Μπαίνουν και αυτοί. Τους βάζει και αυτούς. Να μην πάνε στη δουλειά του Αγίου Νικολάου, δηλαδή. Αυτό λες. Το εμπόριο τι σχέση έχει με το δάσκαλο. Δεν ξέρω. Αφού αργία λες, να τους βάλουμε και αυτούς μέσα στο κόσμο. Αργία, ρε παιδιά. Αργία. Ο δάσκαλος ούτως ή άλλως τεμπέλαρος είναι, να πούμε. Άστο. Ναι. 140 μέρες. Άρα 6 του Δεκέμβρη του Αγίου Νικολάου σταματάμε τις δουλειές. Τίποτα. Δεν ανοίγουμε μαγαζιά στο κέντρο. Δηλαδή. Ξέρεις την πινελή και θα φάσει εσύ πρόεδρε εμπόρου συλλόγου από ζαχαροπλάστες, ναι, από λουλουδάδες. Ναι, μη μου διαμαρτύρεις. Σας πει εγώ περιμένω τους Νικολάδες που γιορτάζουν για να βγάλω κανένα φράγκο. Να σου το πω αλλιώς. Ναι. Έχετε το δικαίωμα να κλείσετε τα μαγαζιά σας νόμιμα. Ναι. Εντάξει. Σε περίπτωση για να τα προστατεύσετε, γιατί εγώ δεν μπορώ να σας τα προστατεύσω. Δεν μπορείς. Ναι, ναι. Αν το ανοίξεις το μαγαζί μετά και στο σπάσουν οι αναρχικοί. Τέλος πάντων, τι είναι, δεξιά, αριστερή, αστυνομική. Αναρχική είναι πάντως, είναι αναρχικά στοιχεία. Εντάξει. Είναι ασφαλίτες, τι είναι, ξέρω εγώ, δεν τους κάνει. Βρίσκουν ημερομηνίες κωβικές και σου λέει αντί να το τιμήσουμε να το διαλύσουμε. Ωραία. Αυτό γίνεται. Ό,τι κάνουν, αφού δεν τους πιάνουν, ας κάνουν. Θες τι έγινε στο κέντρο της πόλης. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Τι με νοιάζει εμένα. Τι σε νοιάζει εμένα, αλλά νοιάζει 500.000 κόσμο που ζουν στο κέντρο. Εγώ τον ενημέρωσα. Πού να μην πάει στο σπίτι του. Μένει κόσμος εκεί, Κωνσταντίνε. Στο κέντρο της πόλης δεν μένει κόσμος. Άλλο ρε, όχι στο κέντρο της πόλης. Το αμάξι του να το πάει αλλού. Ναι, οκ, αλλά υπάρχει και κόσμος που μένει εκεί. Μένει εκεί, ζει. Ο γιατρός που κάνει αιματολογικές, ο γιατρός κτλ. Να μην πάει εκεί. Αν κάποιος έχει πρόβλημα υγείας, να πάει ανατολικά. Αφού έτσι είναι, τι να κάνουμε. Ναι, και αυτός που μένει εκεί, που να μείνει στην αδερφή του που μένει στις Σικές, που μένει στην Τούμπα. Μην τον κλαις αυτόν που μένει στο κέντρο της πόλης, γιατί ευρεοστάνει πλούσιος. Α, έχει λεφτά πολλά. Μην τον κλαις τώρα. Κοίτα να δεις, βρήκε πάλι τι θα μας πει. Με μερικά σπίτια νοικιαζόμενα, πας σε άλλο θα μου πεις. Ρε παιδάκι μου, στο κέντρο δεν γίνεται η φασαρία. Στο κέντρο. Έχει κάθε φτωχό να μένει στο κέντρο. Όχι, συνήθως δεν μένουν εκεί. Τι να κάνουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μάλιστα. Στο Κορδελιό, α πούμε. Εξωτικό Κορδελιό. Αυτό είναι τι. Σε παρακαλώ τώρα με κοκοφίλι και σκέφτε. Κοίτα ένα αμάξι. Βομβαρδισμένο. Ναι, τι φταίει αυτό το αμάξι που έχει παρκάρει από κάτω από την πολυκατοικία που μένει ο άνθρωπος. Πες μου, τι φταίει. Θα σου πω. Ναι. Πού γίνονται κάθε χρόνο τα επεισόδια. Στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά δεύτερο. Πες ότι κάθε 6 του μηνός γινόταν κάθε χρόνο στην Τούμπα της Πόπης. Ναι. Ωραία. Πάρ' το κόρτοπα πάντως στην επανομή μια μέρα, ναι, στη Λάρισα, ξέρω εγώ, στην Καλαμαριά. Κλείδωσε ένα αυτό και την άλλη μέρα φέρτο. Μια μέρα είναι. Γιατί ρε φίλε να κάνουμε ό,τι θέλουν οι λίγοι και να μην κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει και. Πιάσου και βάλει φυλακή του. Μα αυτό είναι το πιο να σταματήσει εδώ καμένα πράγματα. Ισοπαίδωσαν τα πάντα. Λες και είχαμε πόλεμο. Μπαρμπάριανς πέρασε. Οι Βίκινγκ πέρασαν από το κέντρο. Το πιάνει ρε. Όχι. Τους έπιασε 9 άτομα. Θα τους αφήσει αύριο, σήμερα θα τους αφήσει έξω. Πάρα πολύ ωραία. Δεν τους πιάνει. Ναι, γιατί λες και εσύ όπως ο δημοσιολιάς ότι μπορεί να είναι γύρω από πλούσιους μπαμπάδες. Άμα θέλανε αυτοί. Ο Γρηγορόπουλος από πλούσιο μπαμπάδι. Τα χρυσοχοϊό η χειμώνα του. Φτωχός δεν ήταν. Τέλος πάντων. Δεν πήγε κανένας φτωχός να κάνει. Δες εδώ, τα σπάσαν όλα. Δουλειά για τους Ρωμά. Φόρτωσαν τα πλυντήρια, τα ψυγεία, τα καμένα. Αφού το κάνει που το κάνει. Δεν τον πιάνει. Τι πάει να πει η πολιτεία. Βολεύεται με αυτή την κατάσταση. Αλλιώς θα τους έπιανε. Εκεί καταλήγουμε θέλοντας και εμεί ότι η πολιτεία, εφόσον δεν το λύνει το πρόβλημα που είναι εύκολο, βολεύεται. Ποιος μου λέει εμένα. Και ποιος δεν βάζει πολιτεία. Δεν είναι ασφαλίτες που τους έβαλε η πολιτεία. Δεν το λέω, αλλά ποιος μου λέει ότι. Ναι, μια σκέψη κάνεις. Μια σκέψη. Ναι, παρακρατική. Λοιπόν. Γιατί είναι το Πασόκ απάνω, είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να δημιουργήσει ένταση, φασαρία, ορίστε. Ναι. Αυτή είναι μόνιμη υπάλληλη. Αυτοί δεν αλλάζουν ποτέ. Δεν αλλάζουν. Με όποιο χρώμα και αν είναι πάνω. Εμφανίζονται 17 του Γρηγορόπουλου, τώρα θα έχουμε και του Ζακ. Κάτσε να δει. Πότε ήταν του Ζακ ημερομηνία, θα την έχουμε κι αυτήν. Θα τα σπάσει και του Ζακ. Θα βάζουμε όποτε έχουμε τέτοια σκηνικά, θα εμφανίζονται. Ναι, είναι αδιανόητο όμως, φίλε. Δεν μπορείς να ζεις στην πόλη σου για κάτι το οποίο. Ρε παιδάκι, μα αφού το ξέρεις όμως. Ναι. Δηλαδή είναι η γνώση σου. Εγώ εχθές τους είπα, μην πάτε στο κέντρο. Δεν τους είπα εγώ το πρωί, μην πάτε στο κέντρο. Καλά έκανες και μπράβο σου και βγάλαμε εδώ και το Μανί και τα παιδιά. Αλλά στο ξαναλέω, υπάρχει κόσμος που ζει εκεί. Τι να κάνει, να μην πάει σπίτι του, να μην κοιμηθεί, να μην αφήσει μην πάει το παιδί του σχολείο σου, τι να κάνει για μέρα. Ας μην πάει, δηλαδή αλλάξουμε όλη μας τη ζωή. Εγώ όταν η Τούμπα το κάθε 6 του μηνός, θα το έλεγα το παιδί μου, πάμε να πιω ένα καφέ. Στο Ικεία να πιούμε ένα καφέ. Πας και λουκανικάκι εκεί. Φάω και λουκάνικο φραγκούρτι. Είναι και ο μάγειρας φίλος. Όχο, θα έπαιρνες και εξτραδάκια και κούτρες και μια χαρά ο μάγειρας, Πάντως ήρθα νωρίς σήμερα, εντάξει. Τι ήρθες νωρίς. Μια χαρά ήρθες σήμερα. Δεν άφησα τα μάξι στο Μάστορα να πούμε. Πάλι ρε, τι πατέρα αυτό το κόρδο. Κάθε 3 και λίγο ρε φίλε, ούτε κόμμενα να το περιποιήσεις. Σέρβις να κάνει. Κάθε πότε το κάνει σέρβις, κάθε 2 μήνες. Κάθε 7.500 χιλιόμετρα. Πότε τα έκανε ευθυριωτικά, πρέπει να κάνει έξτρα δρομολόγια για να μην μου λε. Κάνει έξτρα δράκια. Φεύγει από εδώ. Είδαμε ταξί. Καλά, γιατί δεν με έπεισε να θα σε πάρω, φίλε. Τη γυναίκα ταξίζω. Όπα. Βέβαια. Για χαρά. Οδηγάρες είναι. Οδηγάρα γυναίκα. Καλημέρα στους ταρίβες και τη. Η Λίζα. Η 1013. Λίζα χιλιότησα. Όπα. Παουξάκι στάνταρ. 100%. Πάω κολλέ, ναι. Λίζα, γεια σου Λίζα, καλημέρα. Ωραία δάχτυλα. Σ' άρεσε όπως έστρεβε το τιμόνι. Ναι, σε δημιούργησε σεξουαλικές διαθέσεις πρωί-πρωί, 7,5 ώρα. Κάπου σε ξέρω μου λέει εσένα. Με αυτό έλεγε, να μην σε ξέρει. Ναι, ναι. Πού με ξέρει, λέω. Ναι, ναι. Σε έχω δει, λέει, στο YouTube. Όπα! Σε είδε με το μέλι. Όχι, σε βλέπω στο YouTube. Σε με βλέπουν τα αδέρφια μου, λέει. Δύο αδέρφια. Να τα μας, Ελίζα. Τι όμως, τι που πας, λέει. Λέω στο Μετρόπολη. Τι είναι αυτό, λέει. Α, δεν ακούει όμως. Κάτσε, ρε. Ναι, ναι, ναι. Λέω ότι εγώ ακούω ζου. Τι θα ακούσει, και αυτό το ζου μας κάνει χώρια, ρε φίλε. Ζου θα ακούσει, ναι. Εγώ, λέει, το ζου, λέει, το ακούω συνέχεια. Στο ταξί μέσα. 35 χρονών η Λίζα. 33. Α, σιγά σιγά μου την κάτσε και 28. Λέει. Ακούω το ζου. Στο ίδιο μέρος είναι, λέει, γιατί θα πάει πέρα κάτι δώρα, λέει, από το ζου. Ναι. Και εμείς τώρα θα δώσουμε αντί για δώρα ένα εισιτήριο. Και μου είναι πολύ ευχαριστημένοι. Μόνο, λέει, τις προάλλες, λέει, ένας μπατυροπαγίδας, λέει, με έδωσε κάτι. Ήταν και λίγο αργό η εικόνα. Εντάξει, φίλε, για να δουλεύει και να τα πρέπει να μπει στο κλίμα της δουλειάς, φίλε. Δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει, γι' αυτό είναι πρώτο. Το ζου και εμείς είμαστε από κάτω. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό ακούει ζου. 33 χρονών. Λοιπόν, το ζου όμως δίνει δωράρες, κάτι σπα, κάτι τζακούσια, κάτι ταξίδια, κάτι διήμερα, κάτι τρίμερα. Και εμείς θα δώσουμε εδώ, όπως λες και εσύ στο Βλαχοπαοξή και στο Βλαχοαριανό, εισιτήριο για να πάει στην Τούμπα. Πάω Κλάρισα, 3 εισιτήρια. Πάμε αυτή την Τούμπα, με αυτή την Βλαχιάνα που μιλάμε. Γιατί να κάνουμε αυτά, παίζουμε, ρε φίλε. 2 εισιτήρια, 2 να πάει, δηλαδή 3 δίνουμε. 3 εισιτήρια. Πάω Κλάρισα. Κούγια, ρε φίλε, έχει ενδιαφέρον. Και μόνο που θα το βλέπω να περιφέρεται εκεί στον πάγκο γύρω-γύρω. Άμα έχει εσύ υποχρέωση σε ένα φίλο σου. Εγώ έχω υποχρέωση σε ένα φίλο. Ναι. Και του λε, είναι πάω ξύσο φίλο. Και για να φύγει από την υποχρέωση του λε, θα σε δώσω τα εισιτήρια. Ξέρει τι πει. Άσε ρε Κούλιανε, καλύτερα να είσαι υποχρεωμένο ακόμα. Κάνα 2 χρόνια σε μένα. Δεν τα θέλει τα ΠΑΟΚ Κλάρισα. Τι θα κάνει ΠΑΟΚ. Πάει να δει τον πρωτοπόρο, τον αήτη, τον ΠΑΟΚ, να συνεχίσει το σερί του. Να δει μπάλα, να χαρεί. Ναι, θα θέλουν όλοι να μπουν με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός όμως. Να πάνε να το δουν. Ένα μάτι. Δεν το Ολυμπιακού ΠΑΟΚ να πούμε. Θα έρθουν εδώ από τα τζάνια, θα βαράνε. Και εγώ δίνω Λάρισα να πούμε. Εντάξει, εμείς αυτά δίνουμε. ΑΜ2 κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο. Αποσολήσω 54-344 για το ΠΑΟΚ Κλάρισα, το οποίο θα το σχολιάσουμε στην πορεία. Σαν σήμερα, εφόσον δεν θέλει να ασχοληθούμε με τον Αθηνόδωρο που γιορτάζει και την Αθηνοδόρα σήμερα. Σήμερα τον Αθηνόδωρο θα μπορούσαν να τα σπάσουν ενεργικοί σήμερα. Σήμερα τι μέρα, Παρασκευή. Παρασκευή 7. Κλείστο σχολείο. Να του πούμε, παιδιά, να κάνουμε μια τράμπα. Λίγο να. Γιατί πονάει έξω μου. Μου κάνει ζημιά του Αγίου Νικολάου, δεν μπορώ να κάνω. Με αυτό λέμε, εσύ Κωνσταντίνε. Δηλαδή πάρει μια παράταση. Δεν έχει γιορτές μεταφερόμενες που λέει ότι δεν είναι σταθερές. Έχει κάποιε μεταφερόμενες. Έχει. Δικιά σου δεν είναι. Φυσικά δεν είναι. Είσαι κάτοικος γης. Δεν είμαι οπαδός εγώ του χριστιανισμού, καμιά θρησκεία. Τίποτα. Αλλά τη θρησκεία σας δεν λέει, ας πούμε ότι. Έχει μεταφερόμενες. Αν δεν κάνουν αυτή του Νικολάου. Αν αλλάξουν δηλαδή τον Άγιο Νικόλαο Ελέο Γρηγορόπουλο. Όχι, να αλλάξει τον Γρηγορόπουλο Ελέο Νικολάου. Πιο πολύ ποιο πουλάει, ο Νικόλαος ή ο Γρηγορόπουλος. Και οι δύο. Νομίζω ότι είναι ντέρμπι. Είναι ντέρμπι. Το έκανε ντέρμπι και αυτό. Σοπαλία το βάλουμε χ, τι θα το παίξουμε. Κοίτα να δεις τον αθεόφοβο. Τα κέρδη που έχει όλη η Ελλάδα το εμπορικό κομμάτι. Από τις ζημίες, αν το βάλουμε στο ισοζύγιο. Λες, κάνουν ζημίες και θα ανοίξουν δουλειές τώρα. Δηλαδή, αυτό λες. Το εμπορικό κέρδος από το Αγίου Νικολάου. Κονομάνε εκκλησίες, κονομάνε μαγαζιά, αγροπλαστία, ξέρω κτλ. Λουλουδάδικα. 10 δραχμές. Η ζημία με τον Γρηγορόπουλο πόση είναι. 100. Αν είναι 100, αφού κάψανε εδώ σπίτια. Άρα να μεταφερθεί του Αγίου Νικολάου. Σώπα ρε μεγάλε, κοίτα να δεις. Όλα τα ζυγείς με τα οικονομικά δεδομένα. Πάνε 7 του μηνός εσύ με τον Μπρούσαλη, τον Αθηνόδωρο. Να γίνει ο Νικολάου Αθηνόδωρος. Φύγε από εδώ ρε Θεόφοβε. Λοιπόν, άκουγα φύγε από εδώ ρε με μουλάνεις πρωί-πρωί. Για να μπορούν να τα καίνε άνετα οι εναρχοί του Αγίου Νικολάου που θα μεταφερθεί. Μάλιστα. Έτσι νομίζω. Άρα ο Γρηγορόπουλος πουλάει πιο πολύ από τον Αγίου Νικολάου. Αφού η βία πουλάει, ρε φίλε. Δεν πουλάει. Η βία δεν πουλάει. Αυτό δεν μεταφέρουν. Ναι. Ο Νικόλας καλός άνθρωπος ήταν 3 υπέροχος, τα άκουσες και εσύ. Υπέροχος. Πάντε το σάλι. Καταπληκτικός. Δεν νίκες να πεις ψεγάδι, όπως λες με κάτι Κωνσταντίνους που σκότωσε τίποτα. Ναι. Από τότε που γεννήθηκε μέχρι το τέλος ήταν άνθρωπος ο οποίος πρόσφερε, έδωσε μόνο καλά πράγματα. Πάντως ένσημα δεν έκανε, δεν μπέληστα κι αυτός. Ισοδηματίας. Α, μπράβο, ναι. Ναι, αλλά ό,τι είχε το έδωσε. Ναι. Άμα ένα θα δώσουμε όλοι, δεξιά και αριστερά. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα, για να πάμε λίγο σιγά-σιγά και στα αθλητικά, γιατί αναγκαστικά πρέπει να ασχοληθούμε με τα όσα έγιναν χθες στην πόλη μας. Έκανε ντεμπούτο ο τεράστιος Βάσκας. Μεγάλος ποδοσφαιριστής που έπαιξε σε μικρή ομάδα. Άντε πάλι τα ίδια. Εντάξει, σαν σήμερα θυμάσαι το παιχνίδι Ηρακλής Ατρόμητος, στη Βέρεια είχε γίνει αυτό το μάτς. ο Χατζημαρκής, ο οποίος έχει 281 συμμετοχές και 61 γκολ. Καλούτσικος είναι. Καλούτσικος, δηλαδή 281, 6 πόσα, ναι, έχει 5-6 γκολ τη σεζόν. Έχει δώσει και καμιά 100, βάλτο και βάλανε αυτή τα 20. Αυτό είναι το... Ναι. Το τα 80 τα χάσανε. Και κάποια τα χάσανε και πάνω από τη γραμμή και κάποια πόνεσαν και στήχησαν. Ο Χατζηπαναγής ήταν και ο Κουτοπαναγής. Θα σου πω γιατί. Γιατί δεν είχε καλούς συμπαίκτες. Όχι, θα σου πω γιατί ήταν Κουτοπαναγής. Ναι. Ήταν Κουτοπαναγής γιατί έμεινε σε αυτή τη μικρή ομάδα. Και στον ΠΑΟΚ να παίζει, θα έλεγα σε μικρή ομάδα παίζει, γιατί έπρεπε να πάει στο εξωτερικό αυτός. Άρα είναι Κουτοπαναγής. Και στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό της εποχής να έμενε, λες. Έπρεπε να πάει σε Ρεάλ. Όχι. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Βαρδινογιάννη, Κόκαλ κτλ. Φυσικά. Από καλά του Παναθηναϊκό, Βαρδινογιάννη, Ολυμπιακό, Κόκαλ, δηλαδή ουσιαστικά ομάδες των προέδρων. Α, μπράβο. Των προέδρων οι ομάδες. Του Σαββίδη. Α, ναι, για να μην λες μόνο Πάου Σαββίδη. Φίλε, αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Εάν δεν έχεις δυνατό πρόεδρο να ταχώ να είναι Χωσάδας, δεν γίνεται να φτιάξεις μεγάλη ομάδα. Ο λαός θα στηρίξει, ο λαός θα βοηθήσει, ο λαός θα κάνει κάποια άλλα πράγματα. Ο λαός θα βοηθήσει, αλλά μέχρι εκεί. Άμα δεν έχεις το Χωσάδα, δεν. Καλά το είπες. Ναι. Παναθηναϊκός Βαρδινογιάννη, ο Κόκαλης, ο Ολυμπιακός του Κόκαλη, του έτσι, ναι, η ΑΕΚ του Μελισσανίδη, του Μελισσανίδη που έχουνε μαζί με τον Καράτο. Ναι, σωστά. Στο τζάμπα ήταν πάντα. Κουτοπαναγής λοιπόν. Δεν σε έκανε κλικουέμι. Κουτοπαναγής γιατί τραβάει μια τρίπλα, δύο τρίπλες και πάει και τη δίνει στο σέντερφορ την μπάλα. Ρε, τελείωσε τη φάση. Χέστον το σέντερφορ, τη πλάκα είναι ο σέντερφορ τη ομάδα σου. Με τον Γκέσιο εκεί πέρα και με τον Παπαδόπουλο. Επειδή εγώ είμαι λίγο μικρότερος. Με το Μητόσεβιτς έπαιζε ο Χατζημαρκής. Έπαιζε. Αυτό σου είχε δώσει πάσα με καινή αιστεία. Αυτό του λέει. Κάντο μόνο σου. Κάντο μόνο σου τώρα. Αυτή η φάση έχει στοιχειώσει όλους τους Ηρακληδείς. Δηλαδή ακόμα και αν δεν το έχουν ζήσει, αυτοί σχολιάζουν. Ναι. Ήτανε φάση η οποία... Φαντάζεσαι τον ΠΑΟΚ με Χατζηπαναγή, Δημόπουλο, Κωστίκο, Τριάδα. Φαντάζεσαι την ΑΕΚ με Μπάκεβιτς, Μαύρο, Χατζηπαναγή, Τριάδα. Ναι. Ναι. Φαντάζεσαι Δωμάζο Αντωνιάδη με Χατζηπαναγή. Να παίζω Δωμάζο λίγο πιο δεξιά. Τριάδα. Τι μου το βάζει τώρα το Χατζηπαναγή, τον Κουτοπαναγή να πούμε. Μα είναι κουτός να πούμε. Γιατί ρε φίλε ο άνθρωπος. Κουτοθωμάς. Ρε, είναι σαν να είσαι ξέρω εγώ Λάρι Κινγκ. Και να δουλέψεις στο Λίμπερο και στο Μετρόπολη, ξέρω εγώ και στο Ζου Ρέντιο. Και ξέρω εγώ στο Real FM. Και να παίξεις εκεί. Να παίξει εκεί, είσαι ο Λαρική και λες δεν παίζω εγώ εδώ πέρα, εγώ μόνος είναι. Είσαι ο Λαρική και άρχισε το γύρο που άναμνα και στο αυτό, πλάκα μας κάνει. Αυτό ήταν ο Κουτοπαναγής. Εντάξει, το δέχομαι. Κουτοπαναγής. Από μια που είμαστε στο Ηρακλή, να δώσουμε πολλά μπράβο στα παιδιά του Ηρακλή που χθες κάνανε εδράρα στη Μίκρα. Παρότι εδράρα. Αποθέωση χθες. Ναι. Φτάνει με αυτούς τους λαούς μας, τα ζαλίσατε τα αυτά. Δεν τους αποθέωσα εγώ, ναι. Οι Πορτογάλοι τους αποθέωσαν. Φράσ' τους Πορτογάλους, κάθε φορά που κάνετε ήτες εδώ, ναι. Μαμολάτε μια φωτογραφία με το λαό, ναι. Κάτι περίεργη εκεί πάει και τα λοιπά, φωνάζουν και τα λοιπά. Ναι. Μεγάλους λαούς, τους κάνατε τόσο δυνατούς, ώστε να νομίζουν ότι αυτή είναι τα σωματεία, καπελώσαν τα σωματεία και τα διαλύσαμε τα σωματεία. Ας το λαό εκεί πέρα. Έτσι λες εσύ. Ας το λαό και το λαό και το λαό. Και αν πουλάνε λαό ρε. Ποιος πουλάει λαό. Πουλάνε λαό. Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, οι άλλοι δεν πουλάνε. Ακούσει τον Ολυμπιακό με πρωταθλήματα πουλάει τη θύρα αυτά, τι ωραία θύρα έχει. Πώς δεν την πουλάει. Άρα, ντουντούκες, διαρκείας, κόσμος. Ο λαός νικητής, άμα έρθει κανένας μπουλκου μέσα από την Παρίζ Ζερμέν, τα ίδια κάνουν και κάτω. Δεν κατάλαβα. Άμα εσύ τώρα αυτοί κάνουν φροντιστήριο από τον Μπούζα και τα λοιπά, αυτό είναι άλλο. Ναι, εντάξει. Αυτό δεν το πιάνουν όμως τον Μπούζα. Δεν το πιάνουν. Όχι, είναι μικρά μαθητούδια. Ο Μπούζας ήταν ένας και θα παραμείνει ένας. Θα είναι ένας και θα παραμείνει ένας. Δεν βγαίνει δεύτερος. Δεύτερο Μπούζα δεν βγάζεται. Ναι. Περάστε 500 δημοσιογράφοι, 600 ραδιοφωνική παραγωγή, ένα Μπούζα δεν κάνουν όλοι. Όλοι αυτοί δεν κάνουν ένα Μπούζα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να σχολιάσουμε τη Super League. Την αγωνιστική. Μπορεί να χάσει ο ΠΑΟΚ 4-0. Και να σε πείσει ότι κέρδισε. Και να σε πείσει ότι κατατροπώθηκε, να πούμε και τέτοια. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει 3-0, ναι. Και να σε πατήσει ο άλλος κτλ. Και ο Μπούζας θα σε πει σφαγή και να το πιστέψει γιατί είσαι και βλάκας. Ναι, μπορεί να σε πείσει ότι κέρδισε κιόλα. Αυτό θα είναι το. Να σε πείσει ότι κέρδισε κιόλα. Τι σε βλάκα. Ναι, πουλά τρέλα τώρα έτσι στον κόσμο. Έτσι θα πουλάς την τρελή. Έχασε ο Ηρακλής 3-0. Ο άλλος ωφελός πήρε το γιο του για να γίνει Ηρακλής. Σε εμάς έχασε 3-0 στο Βόλιο. Εγώ τον είπα. Λέω μην τον πα αυτό. Μα είναι καλύτερη Μπενφίκα. Είναι καλύτερη Μπενφίκα. Πάντως τον ζήγαραν το γήπεδο παιδιά και όντω. Πόσο χωράει κουλιανά αυτό. Πόσο χωράει Μίκρα. 2.000 άτομα τώρα. Δεν χωράει. 2.000. Παίρνουν και 500 κομμουνιστές από το Πολυτεχνείο και κάτω. Τους μαζέψαμε. Έσαι με καημένα. Τους λαούς μας φρίξατε. Ο λαός και ο λαός. Άμα δεν ερχόταν ο Σαββίδης, ο λαός και ο λαός. Πήρε κανένα πρωτάθλημα ο λαός να πούμε. Θα επιστρέψουμε. με Super League, με ανανεώσεις συμβολέων. Ναι. Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Ο Κουτοπαναγής να πούμε. Άσο Κουτοπαναγή, εντάξει, να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος. Τι να καλά, αυτό έπρεπε ένα εκατομμύριο με το ταλέντο που έχει. Δεν είχε. Δεν τον είχε στον Ηρακλή να βγαίνει 8 να κάνει με τον Τζιρόνι και με τον, τον Πατσινίλα και με τον Ηλούγκα να πούμε ποιο θα βγει 8. Ο Λούγκα δεν ήταν εσύ. Αντίπαλο ήταν. Ο Λούγκα ήταν εθνικό, δεν ήταν. Με τον Μπεπέ και τον Στριμπέλι να πούμε μπέλι του μπέλι κουτρουμπέλι. Α, παράταμε με τον Κουτοπαναγή πρωί-πρωί να πούμε. Λοιπόν, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα να απολαμβάνουν ταχύτητες wind fiber έως και 200 Mbps σε όλη την Ελλάδα. Για να ζήσετε κι εσείς αυτές τις υπερψηλές ταχύτητες 100 και 200 Mbps, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας μέσα από το wind.gr ή σε ένα κατάστημα wind. Το wind fiber έχει ήδη αλλάξει την εμπειρία ίντερνετ για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Φίλες και φίλοι, η λύση είναι μία και λέγεται wind fiber. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σμαράγδα Μπασάκου. Θα πάμε λίγο στις ανανεώσεις του ΠΑΟΚ και εκεί να σας δώσουμε κάποιες ειδισούλες από αυτά που προκύπτουν από ρεπορτάζ. Τι γίνεται με ανανεώσεις, Κρέσπο, Βαρέλα, Πασχαλάκη, Μπίσεσβα και δεν συμμαζεύεται. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται για τον Άρη με τον Γιουνές, αλλά και πώς θα κατέβει στο Περιστέρι. Όλα αυτά για την Super League και τη 13η αγωνιστική μετά το break. Ο Τάκης Ζαχαράτος έρχεται σήμερα 7 Δεκέμβρη στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργιο σοου που θα τα έχει όλα, χορό, τραγούδι, τρελό γέλιο, εννοείται μιμήσεις. Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές, τα πάντα όλα, και όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο, επομένως θα απολαύσουμε και στις γιορτές τον Τάκη Ζαχαράτο. Καλό πρωινό να έχετε, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Ράπεν Κουλ μέχρι και τις 10. Κωνσταντίνε, έχουμε γρίφο όσον αφορά τις ανανεώσεις του ΠΑΟΚ. Να πάμε σιγά σιγά στα αθλητικά. Τις ανανεώσεις και τις ανανεώσεις. Τι να κάνουμε ρε Κωνσταντίνε. Πάρτε το δεξί το στόπερ, τον αριστερό το στόπερ, ναι, και τον τερματοφύλακα. Ό,τι ζητάνε δώστε τα. Και να τελειώνει η ιστορία. Τους άλλους πείτε τους, άμα θέλετε μείνετε με τα μισά. Άντε τώρα μας τα έχετε πρίξει να πούμε. Λοιπόν, Πασχαλάκης. Λοιπόν, άκουσε με ένα δευτερόλεπτο. Πασχαλάκης και Κρέσπο, έχω δική μου ενημέρωση προσωπική. Νομίζω θα βρήκαν ανανέωση, θα ανακοινωθούν πολύ άμεσα και οι δύο. Πολύ καλά, και ο Πασχαλάκης και ο Κρέσπο. Δηλαδή με συγχωρείτε, ναι, δίνετε 200.000 στον Πασχαλάκη, σας δίνει πρωτάθλημα. Λέει ο Πάκος του δώσω 400, λέω άλλος 600, δώσ' του τα. Ναι. Δώσ' του τα. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχουμε μάθει, Πασχαλάκης και Κρέσπο τα έχουν πάρει αυτά που ζήτησαν. Κρέσπο, ναι, ωραία. Ο Βαρέλα, τόσο έλεγε. Ο Βαρέλα, ο οποίος έπαιρνε περίπου 550 χιλιάρικα, ζητάει περίπου 750 με 800. Κάπου εκεί. Δώστε τα. Ναι, είναι αρκετά κοντά. Με συγχωρείς πάρα πολύ, ρε φίλε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δηλαδή είμαι εγώ τώρα, ας πούμε, σε ένα. Η απόκληση είναι με τον Μπίσεσβα. Στάσου, θα σου πω και για τον Μπίσεσβα, το κοντρομπαλάθο. Περίμενε. 680 παίρνει. Περίμενε έναν έναν. Και αυτό ζητάει κοντά στα 800 με 900. Ναι. Έναν. Πασχαλάκης το αύριο κιόλας. Χθες. Σου είπα, η ενημέρωση που έχουν είναι ότι τέλος του Πασχαλάκη θα ανακοινωθεί άμεσα. Κρέσπο, τα έχουν βρει τα παιδιά. Ναι. Και αυτό. Κοιτάξτε να δεις. Ζητάς, ξέρω εγώ, 10 δραχμές. 10. Ωραία. Πάρε 9. Γιατί δεν πηδάς. Ούτε βρεμένη εφημερίδα. Ναι, αλλά θα σου πει ο Κρέσπο, να σε κάνω τον Κρέσπο. Τρέχω, μαρκάρω με σκυλή, είμαι αλάνθαστος και έχω την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Ναι. Αυτό θα σε πει ο Κρέσπο όμως. Θα σου πει και αυτό τα επιχειρήματα. Αν και άλμα, γιατί άμα πηδούσα, λέει, θα σου λέγα θα έπαιζα στη Βαλένθια. Ρε, πάρε μια, μένεις. Ναι. Ωραία. Βαρέλα, έλα εδώ. Ο Κρέσπο μένει, σου είπα, μαζί με Πασχαλάκη. Αυτή τα βρήκαμε. Και ο Βαρέλα είναι για να μην, απλά δεν τα έχουν βρει ακόμα. Ο Βαρέλα, έλα εδώ. Ναι. Έφερε το Κατζερίδη και πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Α, εδώ είναι το θέμα. Και εγώ παίρνω 500. Ναι. Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω. Ο Κατζερίδη παίρνει 1,1 για να είμαστε ακριβείς. Παίρνει ο Κατζερίδη 1,1. Και εγώ Βαρέλα με τον Πασχαλάκη που δίνουμε το πρωτάθλημα θα παίρνουμε 601 και 500. Δεν είναι εξάδικο. Ναι. Αυτά είναι τα λάθη τα οποία πριν τα κάνουν πρέπει να τα σκεφτούμε. Να πα εκεί στον Κακάτσα, του τραβήξει το μάγουλο λίγο και μαγουλάκι καλό. Τι φταίει ο Κακάτσα με τι ανανεώσει. Δεν ασχολείται με την Κοντζάρβα και αυτή το μαγουλάκι. Αυτή τα λογιστικά. Όχι, θα πα στον τεχνικό διευθυντή και στον Γιώργο του Σαβίδα. Στον Γιώργο του Σαβίδα. Στάσου ρε, μη φωνάζει ρε. Το μαγουλάκι την Κοντζάρβα, γιατί η Κοντζάρβα, για να μείνει εκεί, στη θέση τόσα χρόνια, το παίζει καλή. Κοντζάρβα, φίλε, περίμενε. Η Κοντζάρβα είναι το δεξί χέρι του Σαββίδη όπου και πάει. Τι άκουε τώρα από το Απόλλωνα τώρα στι επιχειρήσεις μέσα. Άκουσε μου και εμένα γιατί ξέρω όμως. Η Κοντζάρβα όπου και πάει ο Σαββίδης την έχει δίπλα του. Ναι, γιατί την έχει δίπλα του. Γιατί προφανώς δεν πιστεύετε 100%. Θα σου πω, όχι, ρε, γιατί κάνει τον Μπολντόκ. Θέλω να δώσει 500 ο Σαββίδης, λέει να τα δώσω και λέω η Γκοντζάρεβα είπε 300. Πιάνουν τα λεφτά, τη Γκοντζάρεβα ή του Σαββίδη. Άρα λες ότι η Γκοντζάρεβα είναι καλή διαχειρίστρια. Ναι. Και έχει ας πούμε μια γραμματέα ή την κόρη του ή ξέρω μια σύμβουλο κτλ. Ναι. Και λέει ο Ανδρώνης, για παράδειγμα. Το Ραπτόπουλο θα το δώσω. Θες ένα τάλιρο, μπράβο, πορέ. 5 ώρα. Έρχεται η γραμματεύση. Έρχεται η γραμματεύση και λέει όχι 5, δώσω ένα 4. Ναι. Δώσω 2, δώσω 2,5. Και λέει ο Ανδρώνης, ναι. Και ποιο δίνει, η γραμματέα τα δίνει. Η Γκοντζάρεβα για ο άλλο. Άρα έχει αυξημένου ρόλου η Γκοντζάρεβα, όπω το λε. Η Γκοντζάρεβα ο ρόλο είναι το σκυλί τη Ιερουσαλήμ, το μαντρόσκυλο που δεν προστατεύει και φτιάχνει το ύμα του Σαββίδη. Το προστατεύει το Σαββίδη. Και αυτό την έχει παντού. Την έχει παντού την Γκοντζάρεβα. Παντού είναι ο Σαββίδη και από πίσω είναι η Γκοντζάρεβα. Αυτό σου λέω. Είναι η Γκοντζάρεβα. Παπιά στο μάγουλο τη Γκοντζάρεβα που είναι παχύ-παχύ από το Σαββίδη. Μια χαρά είναι, δεν την έχει δει καλά. Άκου τώρα τι έλεγα και μετά. Το παχύ-παχύ το μάγουλο τη Γκοντζάρεβα. Το παχύτο μάγουλο. Την έχει live την Γκοντζάρεβα, κάτσε. Τη βλέπω φωτογραφία τη. Δεν είναι live πρώτα. Είναι η Κλάουδια Καρδινάλη. Εγώ λέω να τη δει λίγο live. Είναι κακό ο φωτογράφο, ναι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν φωτογένεια. Είναι Κλάουδια Καρδινάλη και τη βγάζει στραβή ο φωτογράφο. Τι πράγμα είσαι. Ναι, θα τη δω από κοντά. Δεν μου λείπει να τη δω από κοντά. Δεν μου λείπει το βύσινο. Λοιπόν, α τη δει ο Νικολαίδη. Θα τη δω εγώ. Ποιο, ο Τέμι. Ο Τέμι, εγώ αντιδώ. Γράφετε εκεί, τον Τέμι τον κράζετε. Σα πείραξε. Ποιοι τον κράζουν. Οι Παοξίδε. Σα πείραξε ο Τέμι. Κάποιο πειράζει, ναι. Ποιοι τεξίδι. Έβγαλε ανακοίνωση ο Τέμι. Λέει, εγώ λέει εδώ θα κάνω εκπομπή ούτε τη ΑΕΚ να είμαι, ούτε του ΠΑΟΚ, ούτε τίποτα. Ακούστε ρε βλαχαδερά. Άντε μέχρι το λιτόχωρο. Από εκεί και κάτω, άστον. Θα χάσετε το τρένο. Θα βρεθείτε σε κάνα λιβάδι. Στο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Άσε που μου θέλετε και open. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα θέματα να ανανεώσουν. Αυτά δεν Βαρέλα, μας... λοιπόν, δεν θέλω 1,1 αλλά θέλω 800. Ναι. Θα τον δώσεις αφού παίρνει το παλτό 1,1. Ο Βαρέλα, ο οποίος έπαιρνε και συμβόλαιο normal πριν, δηλαδή στα 5,5 εκατοστάρικα ήταν το συμβόλαιο. Δεν ήταν δηλαδή αυτά που ανοίχτηκαν. Τους άλλους λοιπόν τους λες, Σακόφ πόσα παίρνεις, 10 δραχμές. Καλά, ο Σακόφ δεν νομίζω να είναι για ανανέωση. Κάνει ας παίρνεις 10 δραχμές. Ναι. Θες με 6 να μείνεις. Ναι. Σε κρατάω εγώ εσένα. Σε κρατάω. Ναι, σε κρατάω εγώ εσένα. Μπίσες Βαρέλα εδώ. Πόσα θες. Ο Πίσερβα παίρνει 6,80 ναι, και ζητάει και αυτό καμιά 150 χιλιάρικα πάνω. 150, ναι. Ναι, αλλά είναι και 31 τώρα. Ναι. Για δώσ' μου την ταυτότητά σου, θα του λέω εγώ. Ναι. Να με εγώ τώρα. Πόσο χρονών. Πάρε με σαν είσαι η Γκοντζάρεβα. Τώρα παίζει το ρόλο του. Άρα σ' αρέσει να είσαι η Γκοντζάρεβα κι εσύ. Άκουμένα τώρα. Όλοι θα ήθελαν να είναι κοινωνικοί. Έλα εδώ, Πίσερβα. Ναι. Πόσο για δώσει ταυτότητα. Την ταυτότητά σου τι λέει απάνω. Το Μάιο γίνεσαι 31 στα 32. Αυτό λέει. Φέρνει την ταυτότητα, πάρει την ταυτότητα πίσω. Ναι. Γράφω εγώ τώρα. Ναι. Πόσα σφινάκια πίνει τα κολόπαρα που πα πίσω. Τώρα γιατί τα πω εγώ τα έργα. Άστα τα πω εγώ τα έργα γιατί εσείς δεν τα λέτε. Δεν τα λέμε εμείς. Πόσα σφινάκια. Τα βρήκε τώρα. Πόσα Τζόνι Walker κατεβάζει για να κάνει αυτέ τι μαγούλε πίσε βαρ. Ναι. Μάλιστα. Αν σε βάλω πίσε βαρ 3,90 λεπτά θα πάθει έβραγμα σαν το Λόραντ θα μείνει με στο γήπεδο πίσε βαρ. Να πάει το παιχνίδι σε τον ρυθμό. Λοιπόν, πάρε τα 6,80 και άμα σου δώσει η Καραμπάκ Σαράκ, πώς τη λένε. Από την Τουρκία, από την Τουρκία. Σαρούχ να πούμε 1 εκατομμύριο. Ναι, ναι. Πάνε και παίξει εκεί 2 χρόνια και ας τα δώσουν αυτά. Φύγε, όπως είσαι. Ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος, για να μην τον αδικούμε τον άνθρωπο, ναι. Είναι το Μάρτιο του 88 γεννημένος. Ναι. Άρα τον Μάρτιο θα είναι επίσημα 31 και θα πάει στα 32. Θες πάρει και 150 χιλιάρικα, εντάξει. Για ανέβασε. Τελευταίο καλό συμβόλαιο. Σου λέει, έχω πρώτα. Κάτσε, ρε φίλε. Τα βλέπει μονόπατα. Εσένα σου λένε, έχω μια πρώτη να πάρει στα τριπλάσια. Τι θα κάνει. Έχει πρόταση από την Τουρκία που του λέει: εγώ σου δίνω 1 εκατομμύριο το χρόνο. Πάνε, θα το δω. Πάνε. Ναι. Πάνε. Ναι. Πάνε. Και εσύ θα πήγαινε και όλοι θα πήγαιναν. Πάνε. Ναι. Πάνε να κάψει του άλλου κοντρέ. Θα κάψει εμένα στα 32. Α, δεν θα το σκεφτεί έτσι. Δεν θα το σκεφτεί έτσι. Σου λέει: εγώ θα κάνω τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο και γεια σα. Πάνε και πριν φύγει, ανέβα και στη ζυγαριά σε τσεκάρω εγώ τώρα εσένα. Αμπά δεν θα ανέβω, θα σου πει γιατί δεν θα είμαι παίκτη, σηκώνουμε και φύγει. Πάρτα 6,80. Πα στην Αγία Βαρβάρα. Άναψε και ένα κερί. Άναψε ένα κερί με τον πόη του Σαββίδη που είναι κοντό. Να μην ξοδέψει και πολλά. Σαν το Σάντζο Πάντζο είναι. Λοιπόν, άσε μας. Πάμε άλλα θέματα. Αλλά τα έλυσες τα θέματα των ανανεώσεων. Εμείς πάντως είπαμε Κρέσπο και Πασχαλάκης είναι μία ανάσα. Εγώ θέλω Κρέσπο, Πασχαλάκη και Βαρέλα. Οι άλλοι κάντε έρωτα. Άρα Σαχόφ, Κάνιας και Μπίσεσβαρ. Ναι. Δεν σου καίγεται καρφίτσα. Βρείτε ομάδα, αυτά σας δεινά. Άμα γουστάρετε, δεν γουστάρετε, πάτε αλλού. Εγώ δεν θα τους κρατούσα όλους. Ποιος? Αν είναι ο τεχνικός διευθυντής. Ποιος? Δεν θα κρατούσα. Το Σαχόβ δεν τον κρατούσα. Αυτό σου και λέει. Ο λόγος που δεν τον κρατάω είναι γιατί πιάνει και θέση ξένου και θέλω εκεί γρήγορο χαφ. Θέλω ένα γρήγορο δημιουργικό χαφ. Θυμήθηκε μετά 3 χρόνια θέση ξένου. Όχι, θυμήθηκα τώρα που το λέμε διαρκώς. Θέλω ένα γρήγορο δημιουργικό χαφ. Γιατί αφού τα βάζει τα γκολ σε rebound έρχεται ψηλό. Με την παρουσία του δεν έχω παράπονο εγώ για το Σαχόβ συγκεκριμένα. Τα γκολ τα έβαλε. Βοήθησε την ομάδα. Εντάξει. 2 κύπελα πήρε ο Σαχόφ. Πες μου ένα παίχτη τελευταία δεκαετία που πήρε 2 κύπελα με τον ΠΑΟΚ. Να σε πω. Με αυτό σε λέω. Πήρε 2 κύπελα. Εντάξει. Και μάλιστα στα παιχνίδια εκεί πέρα ο Σαχόφ ήταν πρώτο σκόρερ. Και πέρσι και πρόπερσι. Και Κίσιου πήρε κύπελο. Πού πήρε κύπελο Κίσιου? Την πρώτη χρονιά. Αλλά πνευματικό ήταν. Τον είχαμε στο Βόλο. Νομίζω έπαιξε και 34 λεπτά. Ναι, στο Βόλο. Πρέπει να τον είχαμε. Λοιπόν. Θα λέει στα παιδιά του πήρα κύπελο. Φυσικά και θα λέει, γιατί δεν μιλάει. Θα πέσει στους ομάδες παλεμάχων. Γιατί να μην τα λέμε. Άρα λοιπόν πήρε κύπελο. Δεν πήρε. Ναι, πήρε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την αγωνιστική εφόσον ολοκληρώσαμε το κομμάτι ανανεώσεων. Άρα κρατάς και εσύ αυτούς που λέμε. Βαρέλα. Κρέσπο. Πασχαλάκης και Αντεγιά. Οι άλλοι, αν θέλετε, με τα λεφτά που βγάζει ο τεχνικός διευθυντής. Η άμυνα μου και ο φόρ μου μου δίνουν το πρωτάθλημα. Σωστά μιλάς. Εσείς οι υπόλοιποι καθαρίζεις την τουαλέτα εκεί λίγο σκατό-κατώ. Δεν πετάς λίγο άλλα. Ο άλλος τρώει τυρόπιτα τώρα να πούμε. Εσύ τι έχει, είναι τα μάξι του αφεντικού, θέλει πλήσιμο. Πάνε λίγο και τον Ζαντολάσκο, λέει. Έπαθε φούιτ. Εσείς οι υπόλοιποι, ας πούμε. Βγάζω τον Μπέλκα από τους υπόλοιπους, αν και πεσμένος. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το. Πεσμένοι μπορεί να είναι, ξέρουμε τις δυνατότητες όμως. Μπορεί να είμαστε και εμείς πεσμένοι κάποια στιγμή. Ο Λιμιό με τον Τζάμπα. Θα παίρνει τα μάξι του αφεντικού, θα το πλένει, θα το καθαρίζει, θα το φέρνει. Το Λάσκο ποιος θα το κρατάει. Το Λάσκο θα το κρατάει ο Ζάμπα που είναι πιο δυνατό. Ναι, εντάξει. Ναι. Και ο Λιμνός πιο γρήγορος. Ο τερματοφύλακας, δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Οι δύο πλάγοι μπακ είναι για τον μπαμπούλα την κάσα να πούνε από την κούραση. Ο Μάντος και ο Βιερίνια. Ο Ακρογωνιαίοι λύθηκε οι δύο. Ναι, αλλά αυτό θα σου λέει. Τώρα μπορεί να σου πούνε φιλέ. Η άμυνα δίνει το πρωτάθλημα φέτος στον ΠΑΟΚ. 4 γκολ μόνο ο Πάκο έχει δεχτεί στην Ευρώπη. Το ξέρεις ότι μαζί με την Γιουβέντους έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Η άμυνα είναι η καρδιά του. Ναι. Δηλαδή η καρδιά είναι ο γκολκίπερ, δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ. Ναι. Εντάξει, ούτε καν ο αμυντικό χαφ. Αυτοί οι τρεις τραβάνε το λούκι. Αυτή. Δεν είναι τυχαίο που είναι ο Κρέσπο, ο Βαρέλα και ο Πασχαλάκης MVP σε κάθε αγωνιστική. Άρα τους έκατσε κουτί και τους τρεις που ανανεώνουν μάγκες. Ναι. Δεν τι κάνουμε εμείς. Σε γκολ δεν τρώμε. Εγώ είμαι παίχτης. Ναι. Δεν χρειάζομαι ούτε μάνατζερ. Πάω εγώ μόνος μου. Ναι. Το Ελλάδο. Ποιος κρατάει τα δοκάρια, εμείς οι τρεις. Ποιος τραβάει όταν έρχονται πάνω στα χάφτα αργά οι χάφτοι. Εμείς οι τρεις. Ποιος βάζει τα γκολ, το φορτώνουμε. Έβαλε γκολ του Βαρέλα τώρα πρόσφατα. Το γκολ που έβαλε του Βαρέλα, φίλε, ήταν να ξέρεις. Εμείς το πανηγυρίσαμε, να το πανηγύρισε τριπλού και ο Βαρέλα. Πετάω και ο γιος σου που θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Έτσι. Άρα, λοιπόν, γιατί τους βρήκα εγώ, τα βρήκα τα παιδιά. Μονάχα τι ανανεώσει τώρα με τα παλτά τα άλλα και κάτω από τους. Χωρίς πλάκα, για μένα είναι το πιο σοβαρό θέμα αυτό. Αυτό είναι το σοβαρό θέμα. Τι να ασχοληθώ επειδή ο Πάκου δεν τραβάει, δεν το βλέπουμε. Εντάξει, οκ. Το είπαμε. 1, 2, 3. Ναι. Το είπαμε. Ανανεώσε την ομάδα. Ναι. Να φρεσκαριστεί. Να έχει το μυαλό του φόκου στο τέλος της χρονιάς. Η ΑΕΚ δεν ανανέωσε. Φόκου, οι παίχτες. Να μην σκεφτώ το συμβόλαιο. Έτσι δεν είναι. Εσύ, άμα αισθάνεσαι ότι τη δουλειά σου, σε 5-6 μήνες μπορεί και να φύγει, θα είσαι το ίδιο συγκεντρωμένο. Κοίτα, εγώ είμαι τρελό. Εντάξει, είναι καλά. Οκ. Είσαι μια κατηγορία μόνο. Έξω από το στούντιο μπορεί να είμαι ο χειρότερο. Τα ξεχνάμε όλα. Επαγγελματία. Λοιπόν. Αστέρας Τρίπολης Πας Γιάννενα. Να πάμε λίγο στην αγωνιστική. Σπάει αυτό. Τι εννοείς σπάει? Σπάει. Δεν κερδίζει ο Αστέρας. Δεν κερδίζει. Εγώ λέω θα κερδίσει ο Αστέρας. Εσύ λέγε αυτοί οι βρωμιάριδες είναι εκεί. Α, κάνουνε διπλό. Ωραία. Το Σάββατο 5 και 4 αυτό το μάτς ανοίγει την αυλαία. Βρωμιάριδες είναι. Τους πλένεις με 3 κιλά σαπούνι και βρωμάει το σαπούνι αυτούς. Πάμε στην ΑΕΚ που θα έχει φιλικό με τη Λαμία, δεν ξέρω. Φιλικό. Είναι από τα μάτς τα οποία καλώς τα παιδιά. Δεν θα παίξει τον υπερπάντων αγώνα η Λαμία. Δεν θα το παίξει τον υπερπάντων. Όπως δεν θα παίξει Ξάδη με σένα. Εμένα γιατί έχει ένα. Αφού παίξαμε την Αξάδη, με έβγαλε την ψυχή και να την κερδίσω. Ρε Κωστή, την ψυχή με έβγαλε. Την βάλω το Χατζητεζόγλου δεξί μπακ και τον Παξεβανίδη αριστερά. Τι να αυτούς έχει, αυτούς παίξανε. Εντάξει, γι' αυτό επειδή αυτούς έχει. Λοιπόν, ΑΕΚ Λαμία. 2-0. Σοριλάντι, δεν θα τους διασύρουμε. Ή μήπως να βάλουμε πολλά γκολ γιατί είναι μέσα καλά. Όχι, 2-0. Ξάνθη Ολυμπιακός, Σάββατο, Κυριακή, 3,5 ώρα. Θα παίξει για σένα η Ξάνθη. Γιατί τι έχει εμένα να παίξει. Γκόμενας έχει. Ο Πανόπουλος τόσα χρόνια ήταν με άλλο γκόμενα που μου λες τώρα ξαφνικά αλλάξαμε. Οι γκόμενες όποιος τους τα δίνει είναι. Α, λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Ειδικά οι γκόμενες που είναι και πόρνες. Γιατί η Ξάνθη ήταν γκόμενα πόρνη. Μάλιστα. Και ας μην βγει κανείς από την Ξάνθη κρύος. Θα βγουνε, μην ακούνε. Την Ξάνθη την έχεις ρημάξει, σαν πόλη, σαν ομάδα την έχεις. Θα βγει και ο φίλος σου, ο γιατρός θα σου την πει τώρα. Δεν πάει να βγει και ο Ναζωρέος από τον άλλο κόσμο. Α, παρά τα μερεσί. Να σου πω κάτι άλλο. Σποδάρες τις άνοιγες σαν τη φόν σου η Ξάνθη. Σαν τη σπάθη. Ναι. Την ασπάθη. Ναι, μην πεις άλλες. Ελένη Ανουσάκη. Ανουσάκη, δεκαετίες. Ήταν καλή γκόμενα η Ξάνθη στον κύριο Κόκαλη. Τώρα λες δεν είναι. Σε πλακώνεις τα κλωτσίδια. Εγώ σούτια ξύλο, πάρε και το τρίπαλο και φύγε. Τώρα γίνατε φιλαράκια, άστο. Πώς γίναμε φιλαράκια. Πώς γίνατε φιλαράκια, με τα μαρουλάκια. Μάλιστα. Λοιπόν, 3,5 ώρα είναι το Ξάνθη Ολυμπιακός. Πολύ ενδιαφέρον μάτς. 1-1. 1-1. Λες ότι ο Ολυμπιακός δεν περνάει. Πού να περάσουν τα ψοφίμια από εκεί. Κανονικά θα παίξει, ξαναπαίξα και εσένα. Το χαρτί Τσερτόγλου δεξιμπάκ, εξοφλίστας. Αυτός είχε ρε πηγαίνει. Ο Λυσγάρας. Ο Λυσγάρας έπαιζε με τον Πάοκ. Πώς δεν έπαιζε, μια χαρά έπαιζε. Πονούσε η μέση του, δεν σ' άρεσε. Όχι, δεν μ' άρεσε. Ο Όφι Παναθηναϊκός. Όφι Παναθηναϊκός. Το τελευταίο μάτς είναι Κυριακή 5 και 4. 1-2. Το τελευταίο μάτς του Νίκου Παδόπουλου. Τον στέλνει. Πάει ο Νίκος. Ταμείο Ανεργίας. Έξω έφυγε. Εγώ δεν ξέρω, είδα τον Παναθηναϊκό λίγο σαν να βραχικυκλώνει σιγά σιγά. Πού βραχικύκλωσε? Μεσοβδόμαδα. Με την Ιερά Πέτρα. Με ποιους έπαιζε? Είχε μέσα μισούς. Και αυτό το. Την δεκάδα που μου την πει. Είχε μέσα κανονικά καπετσίδες που βάλε τον κόλ στο τέλος. Παίζει βασικός ο Καπετσής. Αυτός έβαλε τον κόλ, το 2-2. Ναι, παίζει βασικός ο Καπετσής. Στον Παναθηναϊκό. Αλλαγή, ναι. Αλλαγή. Άλλος ποιος έπαιξε βασικός? Έπαιξε έναν. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια. Δεν έχει την πολυτέλεια να ξεκουράζει. Ποιος έπαιξε τέρμα? Δεν έπαιξαν οι σου, αυτοί δεν έπαιξε. Ο μικρός έπαιξε τέρμα που ήταν μια χαρά με τον Ολυμπιακό. Ποιος έπαιξε τέρμα? Ο μικρός που έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Έπαιξε ο Διούδης. Όχι, ρε, ο μικρός. Άρα ρεζέρβα είναι, άλλο πάμε παρακάτω. Α, δεν σου κάνουν δηλαδή. Όταν πήραν το χ με η ρεζέρβα στο Ολυμπιακό, δεν την πήρε τη ρεζέρβα. Ποιο ρεζέρβα? Ένα τέταρτο έφτιαγε στον γκολ ο τερματοφύλακα. Λοιπόν, πάμε και στο μάτς το οποίο θα κάνουμε στάση. Ατρόμητος Περιστερίου Άρης Θεσσαλονίκης. Ναι. Εδώ να δούμε πώς μπορεί να κατέβει ο Παντελίδης. Ναι. Ο οποίος νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θα πάει να φορτώσει, θα πάει να περιμένει. Εσύ πώς θα κατέβαζε την ομάδα? Να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, να κατεβάσουμε λίγο τον Άρη. Είναι δεκάδα, πιθανή ενδεκάδα. Ναι. Να το σχολιάσουμε. Ναι. Τι που είναι η πιθανή ενδεκάδα? Δεν την έχουμε, εμείς θα την βγάλουμε. Ο Ντικινή δεν θα παίξει. Γιατί πολύ δύσκολο. Η Φτέρνα του πονάει. Δεν θα παίξει. Με Γιουνές θα είναι μπροστά. Ο Μαρτίνες δεν μπορεί να παίξει, με τρία χαφ θα παίξει. Σφιχτός. Με τρία χαφ, ναι. Ματί για μπάσα και τον άλλον να σιώπει. Και σιώπη. Ο Σιώπη δεν βγαίνει από την ενδεκάδα του Άρη. Θα παίξει δύο πλαϊνοί, ο Φορ και τετράδα. Δεν χάνει ο Άρης Μεσακή. Δεν χάνει λε με τίποτα. Δεν θα κερδίσει, αλλά δεν χάνει. Πιθανή ισοπαλία λοιπόν βλέπω. Το μάτς στο Περιστέρι. Δεν χάνει, όχι. Ο Άρης, ο οποίος, το ξαναλέω, για μένα με τον Παντελίδη στον πάγκο θα ξένα διαχειρίζεται καλύτερα και τα εκτός έδρας μας. Που δεν τα διαχειρίστηκε. Παρότι ήταν καλύτερος και με Πανιώνιο και με Παζιάννενα. Που τα έχασε αυτό το μάτς. Ο Ερέρα διάβαζε πολύ Μικι Μάους, να πούμε. Ναι. Και στην Αλίκη, στη χώρα των θαυμάτων ήταν. Ο άλλος είναι μέσα στη ζωή, μέσα στα πράγματα, είναι πιο. Νιμένος με το πρωτάθλημα της Super League. Ξέρει τι του γίνεται. Και ο Ούγκο Σόζα είναι εκτός για τον Άρη. Θα λείψει 1,5 μήνα. Έχω άσπρο αλεύρι, θα κάνω άσπρο ψωμί. Έχω μαύρο αλεύρι, θα κάνω μαύρο ψωμί. Σωστός. Δεν έχω αλεύρι, θα πάω να κλέψω φρυγανιές. Κατάλαβες να σου πω τι είναι ο Παντελίδης. Ναι. Δεν χρειάζεται να σοβαείς Βάιλερ, να είσαι λογικός μέσα στο μυαλό σου να πούμε. Να ξέρεις τι έχεις εσύ, τι έχει ο αντίπαλος, τι. Είπαμε το πιο σημαντικό πράγμα είναι να γνωρίζουμε τις δυνατότητες. Ο άλλος ωφελός δεν κοίταζε τον αντίπαλο. Χθες έκανα συνέντευξη στον Κάναντι, εγώ μισή ώρα. Ναι, για πες μου λίγο τώρα, γι' αυτό ήθελα να κάνουμε και στάση. Γιατί μου είπες κάποια πράγματα το βράδυ. Του έκανα μια ανάλυση στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος, γιατί η μόνη ομάδα που έκοψε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Καλά, αφού. Ναι. Είχαμε... Του είπα πώς μελέτησε τον ΠΑΟΚ, τι έκλεισε και από πού τη βρήκε. Και μου λέει κάτι τρομερή ανάλυση, μου λέει ο Κάναντι. Αυτό ακριβώς ο συνάδελφός σας λέει κτλ. Ναι. Αυτό ακριβώς λέει. Το ρώτησα πολλά πράγματα. Το ρώτησες για το μάτς τώρα με τον Άρη? Όχι, για τον Ουάρτα το ρώτησα. Τον Ουάρτα τι? Πώς είναι ο Ουάρτα φελός στον πάω και σε σένα έπαιζε μπαλάρα. Ναι. Έπαιζε μπακ, έπαιζε εξτρέμ, χωνότανε στην περιοχή με ανάποδα πόδια και τέτοια. Του έδωσε το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Λέει, του έδωσα την εντύπωση ότι είναι ο πολύτιμότερος παίκτης. Ναι, είναι λογικό όμως ρε Κωνσταντίνε. Του έδωσα, λέει, ότι αυτός ο παίκτης τον χρειάζομαι. Του δείξα εμπιστοσύνη. Του πήρα τα σόβρακα μου. Ναι, είναι λογικό για τον Ατρόμητο ο Ουάντα να είναι ο Μαραντόνα. Ο ρεπόρτερ του Ατρόμητου έλεγε τι καλός που είναι ο Ουάντα. Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, ο παραγωγός του ΠΑΟΚ λέει φελός ο Ουάντα. Ναι. Κατάλαβες τι? Παικτικά δεν τον αμφισβητεί κανένας. Ναι. Κανένας δεν τον αμφισβητεί. Άστο τώρα, εγώ το ρώτησα για τον Ουάντα. Ναι. Παικτικά, στο ξαναλέω, όχι άστο, δεν τον αμφισβητεί κανένας. Όλοι βλέπουμε ότι ο Ουάντα είναι παίκτης με πάστα ποδοσφαιρική υψηλού επίπεδου. Τον Μπρίγιοβιτς λέω τον αντιμετώπισες μαντουμαδόρικα, τον έβαλες έναν κολλητά. Καλά, έχασε δύο τέταρτα το Μπρίγιοβιτς. Άμα του χάρφωνε δεν θα έλεγε κολλητά, έχασε δύο μαλλιά ο Μπρίγιοβιτς στο τέλος. Πού τα έχασε? Με τι τρόπο τα έχασε? Χαμηλά. Το θέμα μην πάει μπάλα ψηλά. Και χαμηλά τα παστελώνει, μια χαρά. Εντάξει, χαμηλά τα παστελώνει, στα 10 παστελώματα σου βάλει τα 2. Στην κεφαλιά τα 10, τα 9 θα στα κάτσει. Οπότε του βάλε το Ρισβάνι και του λέω μ' άρεσε που έβαλε τρίτο στόπερ το Ρισβάνι κολλητά και όχι ζώνη. Μου λέει ζώνη δεν παίζεται, λέει ο Πρίγιοβιτς. Πού να παιχτεί ζώνη? Γιατί λέει άμα δεν το βάλει έναν ανάλογο κοντά κολλητό να τον ενοχλεί. Ο Πρίγιοβιτς είναι man to man, τελείωσε. Το συγκεκριμένο μπορεί να παίζει ζώνη όλη η ομάδα εκτός του Πρίγιοβιτς. Πρέπει να τον έχει από κάτω, τον τραβά λίγο το φανελάκι, το σοτζάκι. Από ό,τι διάβαζα στη Μέτρο Sport μια ωραία ανάλυση που έκανε ένα συνάδελφό σου στην εφημερίδα. Δεν είναι συνάδελφό σου. Αφού εγώ δεν γράφω στην εφημερίδα. Πώ δεν γράφει? Αύριο στοίχημα δεν θα έχει. Τι στοίχημα? Εκεί μαζί με τον Γρηγοράκη. Υποφέρω με αυτό. Δεν έχει στείλει κάθε μέρα εδώ πέρα πίσω. Βάζω τον κόκκινο και την γράφω. Δεν γράφει τίποτα εσύ? Όχι, εγώ τα υπαγορεύω. Άρα γράφει. Απλά δεν κάνει απληκτρόλογια. Άρα είναι και συνάδελφό σου. Ποιο είναι? Δεν θυμάμαι. Έκανε ένα ωραίο. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Σ' άρεσε όμως. Μ' άρεσε που το διάβασα. Πες μου, τι διάβασα, σου πω ποιος το έγραψε. Διάβασε τα στατιστικά τα οποία λένε ότι φέτος φορτώθηκε πολύ λίγες φορές ο Μπρίγιοβιτς. Ισχύει αυτό. Και ότι αυτός που είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση στο σκοράρισμα δεν πήρε να πούμε τις ασίσεις που έπρεπε να πάρει. Δεν παίρνει τις πάσεις που έπρεπε να πάρει ο Πρίγιος, όντως. Δηλαδή κάνει όλο και όλο 2-3 τελικές σε κάθε μάτς. Και έκανε ελάχιστες τελικές στα ντέρμπι. Ναι. Λέει και τα λοιπά. Τις πιο πολλές τελικές στα ντέρμπι λέει τις έκανε με τον Άρη στη Χαριλάου. Λέει. Το έκανε. Γιατί βρήκε φελό προπονητή αντίπαλο, λέει. Εγώ λέει. Εσύ το πες αυτό, εγώ λέω. Εντάξει, τα παιδιά του. Ο Ζαήλ, ο Δουβλέτογλου, ο Καστάνης. Αυτά τα παιδιά που είναι συνάδελφοι εδώ πέρα. Ενώ οι άλλοι Σερσενίδες, οι Αριανοί, οι Ζευζέκηδες. Ο Ζαήρης. Δεν άκουδο. Ο Ζαήρης είναι ο Κρόγος. Οι Ζευζέκηδες, οι Αριανοί τον κάναν προπονητάρα. Αυτοί οι Ζευζέκηδες κάναν και τον Όγιος προπονητάρα. Να ακούνε Ραπτόπουλο. Οι Ζευζέκηδες. Οι Ζευζέκηδες. Άρα λες φρουφρού και αρώματα. Πάρτε Παντελίδη να βγείτε έκτη έξω. Τι έκτη, πέμπτη θα βγουν. Πέμπτη θα βγουνε. Ναι, φρουφρού και αρώματα λες, εγώ δεν τα γουστάρω που σας πρόσφερε ο Όγιος ή ο Πάκο Ερέρα. Όπως τα φρουφρού και αρώματα με τον Χατζηπαναγή που έκανε τις τρίπλες, την έσπαγε και τα χάναν οι άλλοι. Μ' άρεσε ο Χατζηπαναγής, ο Ηρακλής δεν μ' άρεσε. Οπότε το λέω κουτοπαναγή γιατί δεν πήρε λεφτά από το ποδόσφαιρο. Και πήραν κάτι, τους ταμπάνιδες και κάτι. Εδώ θα συμφωνήσω. Δεν πρέπει να πάρει σε μια ομάδα μικρή ο Χατζηπαναγής, αντί να πάει να παίξει ένα Ολυμπιακό, σε ένα Παναθηναϊκό, σε μια Ευρώπη ο Χατζηπαναγής. Ναι. Και αυτόν ο οποίος τον κράτησε τον Χατζηπαναγή στην ομάδα, μαζί με τους άλλους βέβαια παράγοντες που πληρώνανε, τους βρίζουνε να πούμε Ηρακλήδης. Κράτησε τον Χατζηπαναγή. Πολύ γρήγορα δύο μηνύματα για να πάμε και στα άλλα τα μάτς. Ναι. Καλησπέρα και εγώ θέλω σίγουρα Βαρέλα, Κράσπο και Πασχαλάκη. Για άλλο τα τους πιστεύουνε. Κάνια, τον Κάνιας με λιγότερα και αν θέλει και ο Μπίσεβαρ, εγώ βλέπω όσο παίζει βασικός δεν είναι αυτός που ήταν πριν που έπαιζε ως αλλαγή, λέει για τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ του χρόνου με τα σφινάκια και τις πανσέτες δεν μπορεί να στρίψει του χρόνου σε 5 μήνες. Τον πειράζει, λέει, που Λουτσέσκου είναι προπονηταράς, λέει να πιει ξύδι, λέει πες το κουμπαράκι σου. Άλλο Ζευζέκης αυτός. Ναι. Γιατί ρε Ζευζέκης. Ζευζέκης είναι. Γιατί είπε ότι καλά λόγια του Λουτσέσκου. Τι θα πει, Ζευζέκης. Ναι. Πάω Κλάρισα. 2-0. Στο Αρλαντί πάλι, χωρίς ζόρια ή πάντα. Μεσό του Κούγια. Μεσόκου, τι μπορεί να κάνει, δηλαδή, να βάλει κανένα ανάποδο ψαλιδάκι ο Κούγιας, τι να κάνει, να πάει συνέντευξη τύπου και να τα κάνει γιάχμα, αφού καλές δηλώσεις έκανε. Ο Κούγιας θα βγει αγκαλιασμένος από το μάτς με τον Καντουρί, στο λέω εγώ. Λες, ναι. Γλωσσόφυλλα, ναι. Πεχταρά μου, έλα και στην ΑΕΛ στον κάμπο να γίνεις ηγέτης. Θα βγουνε αγκαλιά, στο λέω εγώ, έχω πληροφορία. Και Κούγιας... Με τον Κούγια μιλάω. Το είμαι... ξέρω, ναι, το ξέρω. Ναι. Έχετε... Γι' αυτό να προσέχετε, με κολλάτε. Ναι, δεν σε κολλάμε, αγόρι μου. Σκοτώσω κανέναν, έχω τον Κούγια. Ναι, βέβαια, δεν χρειάζεται να κάνει τέτοιο. Όμω είσαι καλό αγόρι. Πούλα το σπίτι, σε σώσω εγώ. Πουλή στα σπίτια, βέβαια, τι να κάνεις, δεν μου λες. Τζάμπα θα σωθείς. Άρα λες το κλούτσα να μέτζε θα είναι το μάτς, θα είναι το Κούγιας με Καντουρί, θα βγουν αγκαλιασμένοι. Φυλάκια, γλωσσόφυλλα και τέτοια. Τελείωσε το επεισόδιο. Και εκεί θα σταθούν, δεν ασχοληθούμε με τον Πάο που μπορεί να έχει παίξει καλή μάνα. Τις δηλώσεις Κούγια μετά. Ο στάρ του μάτς θα είναι ο Κούγιας. Εντάξει. Μάλιστα. Τέλος. Λοιπόν, τα υπόλοιπα της αγωνιστικής τη Δευτέρα, Πανετολικός Απόλλωνας Μύρης και Πανιός Λιβαδιά. Τα συζητάμε Δευτέρα, έτσι δεν υπάρχει κοινωνία. Άρα βλέπεις τον Πάοκ να κερδίζει. Ούτε στη φυλακή κρατούμενος δεν τα βλέπεις αυτά. Λοιπόν, μεγάλη επένδυση της Wind στο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών, συμβάλλοντας στον ψηφιακό εξυγχρονισμό της Ελλάδας, πρόσθεσε και νέες περιοχές, Καλυθέα, Νίκαια, Κορυδαλός. Και το wind fiber ήδη έχει αλλάξει την εμπειρία χιλιάδων οικοκυριών με το ίντερνετ και επιχειρήσεις οι οποίοι απολαμβάνουν πλέον ταχύτητες 100 και 200 Mbps. Τι σημαίνει όμως η εμπειρία wind fiber για όσους δεν γνωρίζουν, έτσι? Να βλέπετε ταινίες σε απίστευτη ποιότητα και να ακούτε το αγαπημένο σας τραγούδι ή το αγαπημένο σας άλμπουμ σε repeat, να μπαίνετε στη μάχη των online games και να στριμάρετε χωρίς lags και να πραγματοποιείτε τηλεδισκέψεις με συνεργάτες σας χωρίς την παραμικρή διακοπή. Wind fiber, λοιπόν, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης αμέσως τώρα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε και με γραμμούλες αμέσως μετά. Πρεμιέρα σήμερα για τον Τάκη Ζαχαράτο στο θέατρο Βεργίνα με ένα ολοκαίνουργιο σοου που θα τα έχει όλα, χορό, τραγούδι, τρελό γέλιο εννοείται. Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές. Όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μπήκαμε δεύτερη ώρα. Έχω ένα ωραίο θεματάκι το οποίο σηκώνει χουλιαμάν, Κωνσταντίνε. Αλλά πριν πάμε εκεί θα ανοίξουμε και γραμμές και να δώσουμε 2-3 ειδισούλες με την Πάτε Μπόρισοφ, την ομάδα που θα αντιμετωπίσει την άλλη Πέμπτη ο ΠΑΟΚ, να έρχεται αύριο στην πόλη μας. Θέλει να είναι έτοιμη, λέει, και κλιματολογικά και ψυχολογικά. Όχι, τελείως πήρε το πρωτάθλημα. Τελείως το πήρε το πρωτάθλημα στη Λευκορωσία και θα είναι από αύριο εδώ μαζί με πάρα πολλούς δημοσιογράφους, πλήθος δημοσιογράφων. Θα γεμίσει η Τούμπα με δημοσιογράφους από την Πάτε. Η Ισοπαλία ποιος περνάει? Η Πάτε. Η Πάτε παίρνει την Ισοπαλία και γεια σας. Και με αρκετούς φίλους της, τώρα ακριβώς τον αριθμό δεν τον γνωρίζουμε, αλλά πώς φαίνεται σε ένα τώρα μια εβδομάδα νωρίτερα να πας να δεις, θα κατασκοπεύσει και όλα στον ΠΑΟΚ με τη Λάρισα, να το δει πως θα παίξει με τους βασικούς. Γιατί... Εσύ τι θες να γίνει? Εγώ τι θέλω σαν Νίκος, ναι. Προσωπικά ρωτά. Ναι, ναι. Θέλω να περάσω στους 32. Εφελώσεις. Όχι, μια χαρά θέλω να περάσω. Γιατί? Εσύ ρώτα τους φίλους του ΠΑΟΚ τι θέλουν να γίνει. Τι θέλουν να γίνει. Και τι για πάνω από αυτό το σωστό κριτήριο φίλοι του ΠΑΟΚ, ρώτα τους. Ναι. Ρώτα τους. Ποιο είναι το σωστό? Εγώ να κάτσε να αποκλειστώ, δηλαδή. Ναι, κάτσε να αποκλειστεί. Γιατί ένα με χαλάς που θα έχω ένα μάτς το Φλεβάρι, ας πούμε. Τελείωσε το ζόρι αγόρι. Βρωμάς το ματίλα. Τα 6 μάτς της Ευρώπης. Ναι. Τα 6 μάτς της Ευρώπης τελείωσαν. Αυτό είναι. Ένα μάτς μετά. Θες να μάθεις ποιοι παίκτες βρωμάνε που το ματίλα? Φαίνονται, δεν χρειάζεται να πεις. Για πες τους. Φαίνονται ποιοι βρωμάνε. Αυτοί που είναι ηλικιωμένοι και έχουν κουραστεί, έχουν τραβήξει γκασμά, ναι. Και θέλουν λίγο ξεκούραση. Ο Μάτος είναι, ο Βιερίνια είναι. Ο Πέλκας είναι. Ο Πέλκας δεν βρωμάει. Αυτός κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα σε κάθε μας. Πήρε τις ανάσες του. Ο Μπίσες βαρύνε. Βρωμάει το Ματίλα και ο Πέλκας. Ναι, ναι, ο Μπίσες βαρύνε. Εγώ να σου πω κάτι. Δεν δέχομαι, ναι, αυτό που λες εσύ. Ναι. Να σου πω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι οι παίκτες πρέπει να παίζουν και γουστάρουν να παίζουν και βρίσκουν ρυθμό μέσα στο. Δεν κάτσε να αποκλειστείς να πάρεις το πρωτάθλημα τώρα. Γιατί αλλιώς δεν το παίρνω. Όχι. Όχι λες. Μπορεί. Όχι λες. Άμα αποκλειστώ δηλαδή. Με άριστα το 10 το παίρνεις 10. Τώρα. Αν αποκλειστώ, λες. Αν αποκλειστείς. Ναι. Αν περάσεις το παίρνεις με 9. Ναι. Εντάξει. Αδίνω δηλαδή ένα ποσοστό. Ναι. Θες να ρισκάρεις μετά από 35 χρόνια. Αν το θέτεις έτσι, ότι είναι ή το παίρνεις. Έχεις καμιά ομάδα που φυσάει στον αγωνιστικό χώρο? Καμία. Καμία. Άντε κάτσε να πούμε. Καμία δεν φυσάει. Άντε, ναι, κάτσε να αποκλειστείς, βάλει και τα δεύτερα. Κοίτα να πάρεις τη Λάρισα εκεί και τη Λεβαδιά και ας την Βίντι και τη Μίντι να πούμε και την. Πώς είναι αυτή, Πάτε Μπόρισοφ. Πάτε Μπόρισοφ. Πήραν αυτό το πρωτάθλημα, είναι σε διακοπές, ήρθαν τουρνέ. Άγχος δεν έχουνε. Άτι. Τι. Εγώ δεν συμφωνώ, στα είπα. Διαφωνώ. Αν θες να έχεις πρεστής, ναι, κύριος, πρέπει να παίζεις και στην Ευρώπη. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ναι, να μου πεις. Ούτε 8.000 κόσμο δεν θα έχετε. Βάζουμε ένα στίγμα που τώρα σε ψηρίσω. Ένα γεύμα όπου θέλεις να πάμε να φάμε με τα σκυλάκια μας. Αμέ. Αμέ. Να πάρεις εσύ τη Μη, να πάρω εγώ τη Λορέν. Ωραία. Ναι. Άρα δεν θα πάμε σε ψηλό. 8.000. Όχι, σε κροπολείο. Πάμε όπου κουστάρεις εδώ. Κάτω Τούμπα. Ένα τραπεζάκι τώρα το βάζουμε γιατί μου γύρει στα μυαλά τώρα. Έτσι. Εσύ λες θα έχει κάτω από 8.000. ΠΑΟΚ Πάτε Μπόρισοφ. Εγώ επειδή με λάθος θα σου πω πάνω από 10 θα ψάχνετε να βρείτε πότε τη μέρα είναι αυτό. Την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη. Πέμπτη κιόλας. Τι ώρα είναι? Το βράδυ, 8 ή 10. 8 ώρα με την αγορά. Αβγαίνει εδώ πέρα. Ωραία. 8.000 γιατί πουλά και πρόλογο. 8.000 κόσμο θα έχετε. Και κάπου εσύ, 8 και πάνω εγώ τραπεζάκι. Το βάλουμε. Θα βγάλουμε και φωτογραφία με τα σκυλάκια. Ούτε ενδιαφέρεται ο οπαδός του ΠΑΟΚ τι θα κάνει. Λες εσύ. Ρώτα τον. Γιατί πήγε 4.000 στο Λονδίνο, 5.006. Για Λεζάντα πήγε. Για βγει φωτογραφίες με τον Big Ben. Για να πάει εκεί να λέει ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και να λέει όλα στο ΠΑΟΚ πήγε. Αφού οι Άγγλοι τα λέγανε. Βγήκε ο πρόεδρος τη συνδέσμου Τσέλσι και λέει αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ με ξαναματαδεί. Γι' αυτό πήγατε. Εμείς τα λέμε, οι άλλοι τα λένε. Με ρωτάς και σα απαντάω. Με την ομάδα πήγατε. Πήγαμε λες για να κάνουμε φρουφρού και αρώματα. Πήγατε δίπλα στην κάμερα και φωνάζετε ΠΑΟΚ να ακουστείτε. Ποια κάμερα, εκεί μπαίνουν. Πάω και ο λαός του ΠΑΟΚ έκανε 4-1 και φώνασε. Άμα δεν ήταν καλό θα τον έκραζε. Τι κερκίδα είναι αυτή, τώρα κράζει πάλι. Δηλαδή έκανε καλή κερκίδα, πάλι μας κράζει. Κερκιδάρα. Α, μπράβο. Άλλο αυτό. Α, γιατί πήγες? Πήγαμε, γιατί μας γουστάρουμε τη Λεζάντα. Αυτό ισχύει. Τα εμπορικά μας, ναι. Θέλετε να αυτοπροβάλλεστε ότι είστε οντέ και ο καλύτερος λαός, είτε χάσει ο ΠΑΟΚ είτε κερδίσει. Επειδή όμως είστε και σκεπτόμενοι, στο μάτς με την Πάτε Μπόρισοφ. Θα γυρίσει την πλάτη γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει πρωτάθλημα. Θέλει πρωτάθλημα. Με τη Λάρισα. Το χαλάνε να παίξει και ένα μάτς το Φλεβάρι ακόμα. Κληρωθεί με καμιά Λάτσιο να πάει η Ρώμη, ναι, για να ανέβει κι άλλο το πρεστής του. Λέω. Πάνε στη Ρώμη να πάθει θλάσσιο Βιερίνια. Γιατί να πάθει αγορμένα μάτσα. Έτοιμος είναι, ναι, να το πει το πείμα βιολογικά. Τώρα που πάει Ρώμη, θέλω να σχολιάσουμε. Ανοίγουμε και τις γραμμές. Άνοιξες αυτές τις γραμμές. Εντάξει, 90-90-90. Κουβεντιάζουμε ό,τι γουστάραμε για τη Super League. Θα πάνε με τη Λάρισα ή με την Πατιπίρτον. Είχε δηλαδή 10 ευρώ στο παντελόνι. 10. Και έχει 10 ευρώ το εισιτήριο, λέμε. Ναι, δεν μπορείς. Ή ένα από τα δύο θα βγάλει. Πασλάρισα ή Μπατεμπόρι, πώς τη λένε. Μπατεμπόρι. Σιγά την ομάδα, ούτε την ξέρω κάτι. Τα αθλήτρια Λευκορωσία στο Ζαμπρό. Ο Μίλου Champions League, ρε Κωνσταντίνε. Μη, αγόρι μου. Λευκορωσία να πάτε. Champions League ο Μίλου έχει παίξει πόσα χρόνια. Να πάτε στη Λευκορωσία να δείτε πώς είναι οι γυναίκες, γιατί εδώ με τις χαμηλοκόλλες τις πόντιες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Α την Μπατεμπόρι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ένα σχόλιο πριν πάμε στις γραμμές. Ο Τσίμηρο ότι είναι στόχαστρο τη Ρώμα κι αυτό. Μπορεί να σταθεί, λες, ο Τσίμηρο. Να πάρει με τον Όλσεν, ακόμα ένα πρώιπαοξι. Άμα βγει 8η η Ρώμα, ας πάει. Δεν βγαίνει 8η η Ρώμα. Η Ρώμα είναι για να πει. Τώρα με βασικό το Τσίμηρο στη Ρώμα να βγει πάλι η τετράδα, δύσκολο. Ναι. Με τον Μανολά, καλός. Με τον ποιος είναι άλλος, ο Όλσεν. Έχει Όλσεν πίσω, ναι. Με τον Όλσεν, τον μεταφύλακα και τον Τζίμιροτ. Και τον Τζίμιροτ. Αυτού πάω, τους παίξα, σας δώσουμε κανένα τρόπο. Δώσουμε και μπίσες με Κανίας. Θα παίξουν Τρίπολη, Ρώμα, έρθουν Χ. Μάλιστα. Πάμε γραμμούλες και έχω ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θέλω να σχολιάσουμε, γιατί η σκανδαλοθυρική εφημερίδα Νασάν δημοσίευσε ένα τρομερό βιντεάκι με παίκτες της Arsenal να κάνουν τζουτζουμπρούτζου πολλά. Θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Τι θέλατε να κάνουν οι παίκτες, δηλαδή να πάνε στο Άγιον Όρος να κάνουν σεξ με τον καλόγερο του Αγίου Όρους ή να πάνε να. Όχι, ρε φίλε, αυτά να κάνουν. Αυτά πρέπει να κάνουν. Ναι, απλά να μην τα δείχνουν, να μην τα βλέπουν, να μην τα μαθαίνουν. Γιατί? Γιατί θα γκρινιάζει ο Μαχαίρας 4, ο Πεταλούδας 3. Αν δεν παίζετε μπάλα, χάσατε το πρωτάθλημα από την City. Ο Πεταλούδας 4 και ο Μαχαίρας 3 που κάνει τη δουλειά με 3 τόνους χασίσι που καπνίζουν και δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια του στη δουλειά, δεν πειράζει. Να κοιτάει τον πισινό του. Α, να τον κοιτάζει τον πισινό του. Όταν πάτε και πίνετε τις λεξίες και τις μπύρες και πάτε στις δουλειές σας και δεν πάτε. Ποτέ. Και μπασυρθείτε λοιπόν, και έρχεστε στα μικρόφωνα σουρωμένοι. Άστο. Κολάσινατς, Μουστάφι, Οζή, Λακαζέτ, Μικιταριάνο, Μπαμεγιάκ και Γκεντουζή. Ναι, διασκέδασε πριν χώρο μαγαζί. Ναι. Με διάφορα μπαλόνια αερίου γέλιου. Ναι. Και καμιά 70 γυναίκες λέει τα καλεσμένες εκεί. Ο λογαριασμός ήταν πάνω από 30.000 λίρες. Γιατί τα πληρώσαν αυτοί. Πάνω από 30.000 πλήρωσαν. Τι να κάνουν. Και τι σε πειράζει, τα πλήρωσες. Φρέντ, μέρα δεν με πειράζει. Μια χαρά, εγώ μ' αρέσουν αυτά τα πάρτι. Τι ωραία που βγαίνουν οι συμπαίκτες και κάνουν παρτούζες μαζί ο ένας με τον άλλον. Αύριο, σύσφιξη σχέσεων. Έλα εδώ μαζί λίγο αγόρι. Δεν είναι υγεία αυτό για μια ομάδα. Εντάξει, οκ. Υγεία θα κάνω λίγο πιο συμμαζεμένα, να μην φαίνονται. Τι συμμαζεμένα, πάει για πρωτάθλημα η Arsenal. Δεν πάει. Θα βγει έξω από την Ευρώπη. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό δεν θα πάρει πρωτάθλημα ποτέ. Άσε και το πάρει City. Πάμε καλημέρα. Ενώ οι παίκτες στη City είναι κλειδωμένοι στο δωμάτιο. Τα κάνουν έξυπνα. Δεν τα κάνουν αυτά. Δεν τα βρίσκει σαν και του κάνει ρεντίκολ. Τώρα όλη η Αγγλία γελάει μαζί του. Σιγά. Ίσα είναι άντρε και πάνε με γυναίκε. Πρέπει τι θα πάνε. Στην Αγγλία δεν βρε άντρα, πάει με γυναίκε. Καλημέρα, έλα φίλε, βρε. Τα παιδιά, καλώς το να. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν είναι τη δουλειά, είναι. Ούτε στο άλλο, παιδιά. Σε κανένα δεν αξίζει να πας. Σε κανένα δεν αξίζει να πας. Αν δεν παίξεις μπάλα, σε κανένα. Να τα. Άρα μην πας σε κανένα παιχνίδι του πρωταθλήματος γενικότερα. Μην βλέπεις και την μπάλα. Πάω κλάρισα ή πάω πάτε μπορτ θα πάει. Σε κανένα λέει. Ο λαός του ΠΑΟΚ είναι περήφανος και θέλει να βλέπει ωραία πράγματα. Ναι. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που παρουσιάζουν μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα. Τι κάνουν δηλαδή τα παιδιά. Κερδίζουν. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά, Κερδίζουν. Είναι καλό πράγμα να κερδίζεις, αλλά όχι να σε στριμώχνει και να έχουμε πάθουμε καρδιά τώρα εκεί πέρα. Καλά, στρίμωξε και στο Στρασβούργο την Παρίσι. Και οι Αλαβές στην Μπαρτσελώνα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά και στις χειρότερες οικογένειες. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Δεν γίνεται να μην σε στριμώχνουν κάποιες φορές. Θα σε στριμώχνουν κάποιες φορές, όχι όλες τις φορές. Ποιες φορές άλλες σε στριμώχνουν. Και μέσα στην Τούμπα με τον Πανετολικό και μαζί. Ποιος σε στριμώχνει, ρε φίλε, τα βλέπεις τα μάτς. Πώς τώρα, ναι, όχι, δεν τα βλέπω. Με αυτά που μου λες είναι σαν να μην τα βλέπεις. Ποιος Πανετολικό σε στριμώχνει, ρε φίλε. Μία τελική έκανε. Πλάκα με κάνεις, ρε φίλε. Μία τελική με τον Καμαρά, ναι. Τα περισσότερα παιχνίδια κάνουμε καθυστερήσεις για να τελειώσουν. Μάλιστα. Επιτρέπεται ο υποψήφιος πρωταθλητής να παρουσιάζει αυτή την εικόνα τώρα. Μάλιστα. Και να λέμε ότι έχουμε παίκτες και υλικό και παικταράδες. Εγώ βάζω 10 ευρώ ότι δεν είσαι φίλος του ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Εσύ τώρα ρε Κουλιανέ. Φίλε, όταν με λες στριμώχνει ο Πανετολικός που έκανε μία τελική στο μάτς, δεν έχει δει το μάτς. Άρα δεν είναι ΠΑΟΚ αυτός. Φυσικά. Υπάρχει παοξής που να μην έχει δει το ΠΑΟΚ Πανετολικό. Δίνετε τους ρε, δίνετε. Αλλά δεν γίνεται να μου λέει. Μα, φιλέ, που έχουν άλλη άποψη, που έχουν αισθητική για το ποδόσφαιρο. Έχουν άλλη άποψη, αλλά να λένε την αλήθεια. Ο Πανετολικός πάνε δε στις τελικές, έκανε μία τελική τον γκολ του Καμαρά. Πόσε στρίμωξε ρε φίλε, να μην λέμε και ασυναντησίες. Έκανες καθυστέρηση για να... Όχι φυσικά, με τον Πανετολικό όχι. Τελείως. Καμία καθυστέρηση. Τι καθυστέρηση. Για να δούμε σε ποιο μας θα πάνε. Πάμε καλημέρα, ναι. Σε στρίμωξε ο Πανετολικός λέει. Άλλο τι θα ακούσουμε ρε φίλε. Μάλιστα. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλώς να ακούγεσαι λίγο βαθιά, βγάλε hats free. Ναι, εντάξει, λοιπόν. Βγάλε το για τώρα. Τέλος πάντων, για πάμε. Έλα, καλύτερα τώρα. Τώρα λοιπόν, καλύτερα, ναι, τώρα κύριε Κουλιανέ, λίγο μια παρατήρηση. Η ομάδα βέβαια, ας μην παίζει μπάλα, δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να πάρει το πρωτάθλημα, ούτε το κύπελο, ούτε το UEFA, ούτε τίποτα. Μόνο πρωτάθλημα. Δεκτό. Το μάτς που λες με τη Λάτσιο την πιθανή αντίπαλο στους 32 είναι αμέσως μετά το ντέρμπι με τον Άρη. Α, μάλιστα, ναι, το θέτω. Είναι πριν το μάτς με την ΑΕΚ και η ρεβάνς είναι ανάμεσα ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Τι θες να προκριθούμε. Αυτό το επιχείρημα το δέχομαι. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν με έπαιζε αυτό. Μου λέει ο άνθρωπος εδώ πέρα ότι έχεις ντέρμπι πριν και μετά. Και θα σου πω ναι, να το σκεφτούμε. Και δεν έχω την ομάδα να παίξω και μέσα και έξω Ευρώπη και Ελλάδα. Δεν τον εμπιστεύεται τον ΠΑΟΚ. Και αυτό σου λέω δεν θα πάει με την Πάτε Μπόρισοφ. Φίλε το επιχείρημά σου είναι σοβαρό. Δεν μπορώ να το αντικρούσω αυτό. Σε ποια από τα δύο θα πας, κάτσε να ακούσει. Λοιπόν, κερδίζουμε την Πάτε Μπόρισοφ. Φέρνει χ η Τσέλσι και είμαστε μια χαρά ικανοποιημένοι για όλα τα πράγματα, εντάξει. Άρα λες, ας την Ευρώπη φέτος, ρε φίλε, Ευρώπη. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Οκ, εγώ μπορώ να σου πω όμως ότι μπορεί σε εκείνο το μάτς με τη Λάτσιο να πεις εγώ θα το ζήσω άλλη μια φορά. Λάτσιο τώρα δεικτικά αναφέραμε και θα κατεβάσω αλλαγές σε εκείνο το μάτς. Θα έχω φρέσκει την ομάδα πάλι για το πρωτάθλημα. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Εντάξει, okay. Αν μπορούμε να βγάλουμε 5 τέρπι μέσα σε 15 μέρες, καλά είναι. Ναι. Σεβαστή η άποψή σου και κατανοητή και δεν μπορούμε. Πάτε και έκανα πνευμονολόγο για τον Βιερίνια και τον Μπέλκα. Και κανένα ξέρω εγώ για τον Ουάρντα και τον Μπρίγιοβιτς. Πάμε παρακάτω. Να σε καλά, φίλε, καλημέρα. Μάλιστα. Το δέχομαι, φυσικά. Ναι, μου βρε επιχείρημα σοβαρό. Μου λέει: έχουμε ντέρμπι και μετά. Τι θες να κάνουμε τώρα, ναι. Να έχουμε το μυαλό μας στη Λάτσιο, καλά, στη Φοντάνα τετρεύει. Πάμε, καλημέρα. Μπήκε ο κόκκινος και έψαχνε τα δίβρακα και τα πιάσανε. Δεν το πιστεύω. Ναι. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλημέρα, κουλεκαφιό. Έλα, κουλεκαφιό. Αυτό. Ωραίος. Μη μασάζ βρε Κουλιανιά από το διπλανό σου. Πάμε βλέπεις να μασάζ. Είναι τρισκαδόρος άρμο. Ναι. Και Λάτσιο ρε δε. Θα φοβηθούμε τη Λάτσιο. Κάναμε τόσους αγώνες και μπροστά για το Champions League. Με δυο ουίσκι δεν φοβάσαι την κυβέρνηση. Με τρία ουίσκι. Πας τελικό Champions League με τέσσερα ουίσκι. Κάτσε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Μιλάτε πάνω στον άλλο και στο τέλος λες. Αντί για κόψεις τον να λες πάμε παρακάτω. Κάτσε το παραμύθι σε μένα. Εγώ είμαι κουλεκαδιώτης, δεν είμαι τουμπιώτης. Λοιπόν. Εγώ πήρα σήμερα, πρώτα σε πω χρόνια πολλά, εγώ σας έστειλα μήνυμα χθες, αλλά δεν το διαβάσατε πάλι το μήνυμα Νικολάκη. Φίλε να σου πω κάτι, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, χθες γινόταν παζουλισμός, έτσι. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ. Πολλά. Να σε καλά. Εγώ πήρα περισσότερο σήμερα, επειδή σας ακούω κάθε μέρα, αλλά βλέπεις σε παίρνω αρκετά αργά. Ναι. Πήρα για να τον απαντήσω το διπλανό σου, γιατί ξέρει, γνωρίζει πάρα πολύ καλά, επίτηδες τα λέει. Είναι λουμπίνας αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Άκου εδώ δηλαδή. Είπε να βγει Παοξής και να μας μιλήσει για τον αγώνα Παναθηναϊκός Πάοξ στην Τούμπα μέσα το 0-2 και να πει τι έκανε. Και σφάσεις αδικήθηκε, ναι. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Μία-μία. Μία-μία να μας πεις. Σταμάτα να μιλήσουμε. Ναι, για πες μας. Για να πούμε τι έγινε στην κοινότητα για... γιατί τα γνωρίζει αυτός πολύ καλά, ναι. Αλλά επίτηδες είναι τριγκαδόρος. Ναι, λοιπόν, είναι. Τι έγινε εκεί πέρα. Τι τρίπημα έγινε, για πες. Βάζει γκόλο Κωστίχος. Στο τέταρτο λεπτό, ναι. Φεύγει το λάκι μας στη σέντρα, αλλά κομμίνει και ποτίκι, ακυρώνει τον κόλ, λέει γιατί δικιάω την μπάλα από το κόρνερ. Για το Λίτσα λέει το. Χτυπάει κόρνερ ο Πάοκ, βγαίνει μπάλα out με φάλτσα, το βάζει τον κόλ, έχει βγει μπάλα out κύριε. Σύμφωνα με τα δεδομένα τα σημερινά με την εικόνα, έχει βγει όλη μπάλα έξω. Πάμε παρακάτω, άλλη φάση. Έχει βγει μπάλα έξω. Στη γύρα 4 δεξιά χτυπήθηκε το κόρνερ. Ας το παραμύθι. Δεν περνάει το παραμύθι. Πάμε παρακάτω. Άλλη φάση. Πάμε άλλη κουλεκαφιώτη. Λοιπόν, ο Λάτσμαν έφυγε στη σέντρα του μεταξύ. Βρε η μπάλα out και πάμε παρακάτω. Άλλο. Στο 15ο λεπτό, 20 λεπτό δεν θυμάμαι τώρα γιατί πέρασαν και 40 χρόνια. Βάζει δεύτερο γκολ ο Κωστικός. Και το ακυρώνει και σφυρίζει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κωστή, αυτά δεν μου τα έπαιζε αγόρι μου. Κάτσε, παρακάτω. Άκου εδώ τώρα, πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Βάζει γκολ ο Ρότσα, ο Πουμπλής τότε, 1-0-1. Στο 54-55 στο δεύτερο μήχρονο. Γίνεται μπεναλτάρα από τον Κόβι, το τραβάει ο Κόβις, αν θυμάμαι καλά. Το πόδι του Κωστίκου τον ρίχνει κάτω. Διαμαρτύρεται οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αποβάλλει τον Μπέλιο. Καλά τον έκανε, αφού διαμαρτυρήθηκε. Α, μπράβο. Τρώει 10 αγωνιστικές ο Πέλιος. Ναι. Και κατά σύμπτωση όλο συμπτωματικά που ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν πήγαινε για πρωτάθλημα, ήταν πρώτος στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ. Ναι, τότε. Ναι. Τι τέρμα... Α, δεν μας τα έπαιζε αυτά Κωνσταντίνε. Τι τερμάτισε ο ΠΑΟΚ. Και παίζει στην Κατερίνη στη Βέρεια, δεν θυμάμαι. Τι τερμάτισε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά. Πώς δεν τερμάτισε αφού τον καημένο πέμπτος. Και τιμωρείται. Πέμπτος. Καλημέρα κουλεκαφιώτη. Και δεν μου λες, το μάτσο εκείνο θέλατε να το κερδίσετε με τον Βαρδινογιάννη. Θέλατε. Θέλατε. Τελευταία λεπτά πάμε στο 90. Ναι, για να χρυσώσει το χάπι. Και 50.000 κόσμος φωνάζει ρίξτε το έξω. Αυτά δεν μου τάπε το κουμπαράκι μου. Δεν μου τάπε. Φιλιά κουλεκαφιώτη, καλημέρα αγόρι μου. Καλά έκανες και βγήκες και τα είπες. Γιατί με έπεσε κότσο, εγώ δεν τα ήξερα, είμαι μικρός. Το 69-79 αυτά, ναι. Το 80, ναι. Αυτά τα έπεσε ο Κωστίκος από τον Κόβε, τα πει σε κανέναν άλλον. Ναι, καλημέρα επόμενος. Και εγώ σου λέω, θέλατε να κερδίσετε αυτό το μάτς. Πέμπτη βγήκατε εκείνη τη χρονιά. Δεν βγήκατε Ευρώπη. Φίλε Μάκη, για Σάκης και Μπρούνο, το ότι παίζουν καλά στον Ατρόμητο δεν σημαίνει ότι θα μπορούν να παίξουν στον ΠΑΟΚ. Ο Σάκης παίζει τρεις θέσεις. Το ρώτησα χθες τον προπονητή του Ατρομήτου. Ναι. Σε ένα μάτσο του λέω έκανε τόσες αλλαγές φοβερές. Ναι, ο Σάκης είναι πολυεργαλείο. Είναι χρήσιμος. Το Σάκης πάρ' τον για πολυεργαλείο, όχι για το μεγάλο παίχτη. Με αυτό λέω το φίλο. Ναι. Εσύ θες να κάνεις διαφορά, θες να πάρεις ένα παίχτη να πας παρτού. Καλημέρα, ναι. Έλα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς. Ραπτόπουλε, από τη στιγμή που έχεις φάει και εσύ μάλλον από τον τριφτούδι, έχεις ανέβει πάρα πολύ στην εκτίμησή μου. Ρε, με τον τριφτούδι γινόταν πολύ τρίψιμο συντάξει, χαμπός γινότανε. Όχι ρε, η Γαλλικός ήτανε, δεν τα έλεγε καλά ο Σαρόπουλος. Η Σιχλετίδου ήτανε από πάνω, τα διοικητρία, και άλλοι βαράγαν τάκα-τάκα από πάνω. Και φεύγαν τα σκάκια πάνω στα έδρανα, γινόταν χαμός. Το τριφτούδι καθάρισε την μπουγάδα. Τι έρχονταν, σκούπισε τα σκάκια. Κοπρόσκυλα. Λοιπόν. Έλα, άμα σ' αρέσει το ποδόσφαιρο και δεν είσαι οπαδός, τη γνώμη μου λέω, ναι. Παοξής είμαι. Αυτό που προτιμάς, κατά τη γνώμη μου, είναι να είσαι κάθε χρόνο τελικό Champions League και ας μην το παίρνεις. Ναι, ρε φίλε. Και να βγαίνεις δεύτερος και τρίτος στο πρωτάθλημα σου. Ναι. Άμα είσαι στερημένος και πεινασμένος και λιγούρης, όπως είμαστε στην Ελλάδα όλοι οι οπαδοί, ναι. Λες, ωραία, 35 χρόνια έχω να πάρω πρωτάθλημα, να στο πάρω τώρα, να τελειώνουμε. Και όπως το πάρω, και ας παίζω και χάλια. Όχι ρε παιδιά, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο όμως. Ποδόσφαιρο είναι να ευχαριστεί με μπάλα και ναι, να παίζω στον τελικό του ΕΦΑ, στα ημιτελικά του ΕΦΑ, στους 8. Κατέληξε λοιπόν μαθητή του Τριφτούδη. Κατέληξε. Έλα. Κατέληξε λοιπόν. Φίλε ποδόσφαιρο τότε δεν έχεις ζήσει σχεδόν ποτέ στην Ελλάδα. Εκτός από πάω, Πάτε προτιμώ να πάω. Ορίστε, θέλει Ευρώπη ο φίλος. Θέλει Ευρώπη, θέλει Ευρώπη. Είναι φίλαθλος. Σου είναι γουδιά ο Τριφτούδης και σου είναι κουσούρι να πούμε. Ηρακλής πάτε, πάρα να πάω να δω. Πάω Κλάρισα. Ναι. Να είσαι καλά αδερφούλη, είσαι φίλαθλος και γουστάρεις τον ποδόσφαιρο. Πάνε σου κάνει μετά ο Παντελίδης καναχή. Αλλά άμα είσαι φίλος και γουστάρεις τον ποδόσφαιρο, δες λίγο Premier League, δες λίγο Πριμέρα Division, πάνε δες κάνα τελικό Champions League, άσε την Ελλάδα στην άκρη. Έτσι γιατί είναι. Έλα βρε χωριά τα ρε, θέλετε και Ευρώπη τώρα. Γιατί ρε φίλε. Έλα βρε χωριά τα ρε. Τι να μην δούμε λίγο Ευρώπη. Λοιπόν, γραμμές άλλες δεν θα πάρουμε. Εμείς πάντως δίνουμε 3 στήρια για πάω Κλάρισα. Α02 κενό, πάω κενό ονοματεπώνυμο στο 54 344. Και ακούστε λίγο κάτι που πραγματικά σας ενδιαφέρει. Αν θέλετε δώρα, αν θέλετε πολλά μεγάλα πίθανα δώρα, τότε κατεβάστε το My Free to Go Up, το κυνήγι των Flames και των δώρων ξεκίνησε. Με το Flames to Go συγκεντρώνεις Flames με ό,τι και αν κάνεις και τα εξαργυρώνεις για να συμμετάσχεις σε ενεργούς διαγωνισμούς και να διεκδικείς απίθανα δώρα μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go Up. Το κυνήγι των δώρων ξεκινάει αυτό το Δεκέμβρη με ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που θέλετε εσείς. Επιστρέφουμε με κουβεντούλα μετά την Σμαράγδα Μπασάκου και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Από σήμερα ο Τάκης ο Ζαχαράτος έρχεται στο Βεργίνα Θέατρο με ένα καταπληκτικό ολοκαίνουργιο σοου. Θα τα έχει όλα. Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή με τραγούδι, χορό, γέλιο, πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές. Όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, σε καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Δίνουμε και 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΛ. ΠΑΟΚ Κλάρισα, να γράφετε α02 κενό, ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54344. Μπήκαμε τελευταίο μήρο, Κωνσταντίνε, πάντως για τον Κούγια που είπες με τον Καντουρί. Ο Κούγιας έκανε δήλωση και είπε ότι πιθανότατα δεν θα έτσι Τούμπα γιατί θέλει να δει τον Boca River. Στον Κανελάκι θα έρθει. Το είπε χθες ότι θα έρθει τελικά. Ναι, θα έρθει. Ναι. Γιατί οι δρόμοι λέει, έχουν γίνει τόσο καλοί, τα μάξι μου είναι αμαξάρα. Πράγματι οι δρόμοι Θεσσαλονίκη Λάρισα είναι 1 ώρα και 20 λεπτά, δεν παραπάνω. Και Θεσσαλονίκη Αθήνα πια είναι πολύ καλός ο δρόμος. Εγώ πήγα πρόσφατα Λάρισα, γι' αυτό σου λέω. Θεσσαλονίκη Λάρισα είναι 1 ώρα και 20 λεπτά. Άμα έχεις ένα μάξι με 180 άλογα και έκτη ταχύτητα. Καρφίτσα, είσαι τα πρώτα. Πας με 150. Εκεί φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Μέσο όρο ταχύτητας. 3 ώρες και 30 λεπτά. Είναι καλή η δρόμη πλέον. Μπορείς να πιάσεις αυτή την ταχύτητα χωρίς να δημιουργήσεις κανένα πρόβλημα. Έτσι. Ναι. Είναι καλή η δρόμη. Καλό αυτοκίνητο. Λάστικα, πολλά άλογα. Καλά φρένα. Ναι. Και όχι πιωμένος. Λοιπόν, πάντως για την Ευρώπη, ναι, τι ήθελες να πεις. Το 79-80. Τι έγινε πάλι με το Πάλι, κοίταμε πάλι. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Άντε πάλι, εκεί αγέννητη μας αναζή, ένα χρονόμουνα. Ολυμπιακός και Άρης βγήκαν πρωταθλητές και παίξαν μπάρα. Στον Παρά, στο Βόλο, ναι. Ο ΠΑΟΚ βγήκε πέμπτος. Και του κυνηγούσε το πίχατσε και να τον φάτε λάχανο. Και όταν λέτε πήγατε σε άλλο γήπεδο, έπεσε η κερκίδα. Ναι, τότε είχε πέσει 7-8 από πίσω. Έπεσε η κερκίδα. Κυνηγούσατε να φάτε λάχανο, τον πίχατσε. Ήρθε ο Λόραντ. Που μιλάτε για διαιτησία, καλά κάνετε με τον Ολυμπιακό, αλλά εδώ πέρα στα δικά μας τα χωράφια είσαστε ευνοημένοι. Κάτι πιερικούς. Πάντοτε, ναι. Εγώ δεν θα το κρύψω. Πάω με ομάδες εδώ στα δικά μας χωράφια, είναι ευνοημένοι. Κάτι... Ποιο είναι το κέρδος, ρε φίλε, που βγαίνονται ήταν το πέμπτος. Ποιο είναι το κέρδος. Το 74 που πήρατε το κύπελο, ναι. Σφάξατε τον πιερικό. Ναι. Στην παράταση με σφαγή διαιτησία. Σφάξαμε κι εμείς μια φορά, οι άλλοι σφάζουν κάθε χρόνο και κάθε εμάς. Τι κάνουμε. Πάω κάρι στη Ρεβάν στο Καφτατζόγλου εκείνη τη χρονιά. 2 μέτρα offside γκολ ο Σαράβης μετά από του Κερμανίδη. Α, τα θυμάσαι αυτά. Ό,τι κάνει ο Πάουκ τα θυμάσαι. Στις πλάτες μας δεν τα θυμάσαι τα. Η κλάψα. Υπάρχει, αλλά. Άντε, ναι. πάρε το μεγεθυντικό φακό. Δεν ξέρω το παπάκι. Παιδιά, έχει πάρει ένα μεγεθυντικό φακό και προσπαθεί να διαβάσει μια εφημερίδα από το. Τι είναι, το Παπαγιανόπουλο την ημέρα του ναι. Που πέθανε, ναι. Διαβάζω παλιές εφημερίδες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ελευθεροτυπίες, έθνος και τέτοια. Πάντως, ναι. Εγώ να αντικρούσω λίγο ένα επιχείρημα τι τη θέση στην Ευρώπη. Αν δεν παίξει Ευρώπη, μεγάλοι παίκτες δεν έχονται σε Ευρώπη. Φτάνει, έφτασε. Πού έφτασα, τι ομίλους περνάει και η Καραμπάχ. Ρώτα ναι. Κόσμο. Ναι, θα το ρωτήσουμε. Πάμε, γραμμές, Πάω Άρισα θα πάσει, πάω μπάτε μα. Σου δίνω εγώ 20 ευρώ. Ποιο ειστήριο θα πας. Ναι, ποιο θα πάρει. Και στα δύο. Βρέσεις θα πας και στα δύο. Αν τα διαλέξεις ένα. Να διαλέξω ένα. Και στα δύο θα πας. Ναι. Δεν μπορώ να σταματήσω να. Ναι, θέλω να είμαι σώμα. Είσαι ασυγκράτητος. Ασυγκράτητος, ναι, σαν τα 180 άλογα εκεί ναι. στο δρόμο. Στο δρόμο. Καλημέρα. Ναι. Χαίρετε κύριε. Καλώς τον. Βρε καλώς τον. Από Γερμανία τηλεφωνώ. Ο Άθεος έχω ξαναπάρει για ένα καιρούς. Ποιος ακροατής. Άθεος. Ο Κωστής με ξέρει. Α, ο Άθεος. Ο άπιστος. Α, άπιστος. Άκουσα Άθεος. Να λες Άθεος παραδέχεσαι ότι υπάρχει Θεός, απλά δεν τον πιστεύεις. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω καν. Άμα είμαι άπιστος λοιπόν. Είσαι ο άπιστος. Ναι, δεν είμαι περήφανος γι' αυτό, ούτε τρέπομαι γι' αυτό. Εντάξει, ο καθένας, λοιπόν. Αδερφέ μου, ο καθένας κάνει επιλογές στη ζωή του και δεν τις κατακρίνουμε. Είναι επιλογή σου, αλλά κάνεις. Εντάξει. Ήθελα να πω κάτι cool. Ρε φίλε, πριν αισθάνθηκα λίγο ότι με προσέβαλες λέγοντας στον ακροατή ότι εγώ ποντάρω ότι δεν είσαι παοξής. Ναι. Εγώ ρε φίλε τι να σου πω, από Γερμανία είμαι, κατεβαίνω ναι. Κάτω για τα μάτσα βατοκυριακά ναι. Και πηγαίνω σε όλη την Ευρώπη σε μάτσα, ακολουθάω τον Πάοκ από πίσω. Αδερφέ, μετά την Μπενφίκα που ήμουνα μέσα στο μάτς ναι. Μετά την Μπενφίκα εγώ βλέπω ένα τρελό ντεφορμάρισμα που πηγαίνει καιρό και όσοι γκρινιάζουν, σε βλέπω και στο Facebook, σε παρακολουθώ και τα λοιπά, τις απόψεις σου, έχω δει ναι. Κάτι αρθράκια που γράφεις εκεί πέρα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι εμείς που γκρινιάζουμε, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου σε αυτούς που γκρινιάζουν, γιατί δεν βλέπουν μπάλα. Δεν βλέπουν μπάλα ρε φίλε. Δεν βλέπουν την ομάδα που μπήκε στο Βόλο και δεν τους άφησε να αλλάξουν τρίτη πάσα. Που και στο Άκα, και στο Άκα. Και ναι. Στο Άκα. Δεν τη βλέπω αυτή την ομάδα. Όπως δεν βλέπω την ομάδα που γύρισε το 2-0 σε 3-2 σε ένα 20 λεπτό. Στη Σπαρτά. Μα εδώ συμφωνούμε. Απιστέ. Εδώ συμφωνούμε, αγόρι μου. Και εγώ δεν βλέπω την μπάλα που θέλω, αλλά δεν θα τα ισοπεδώσω όλα και ούτε θα τα διαλύσω όλα για αυτόν τον λόγο. Δεν διαφωνούμε στο κομμάτι. Πρώτος στα εισιτήρια βλέπω εδώ είναι Ολυμπιακός. Με 21.145 μέσο όρο. Δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ με 17.707. Να πω κάτι ακόμα. Άρα εδώ. Τι άρα, ο Ολυμπιακός γίνει κάθε χρόνο πρώτος στα εισιτήρια γιατί έχει το πιο μεγάλο γήπεδο. Γιατί έχει το πιο μεγάλο γήπεδο. 5 εκατομμύρια είναι στην Αθήνα. Όχι, όχι, το Καραϊσκάκης χωράει 33.500 κόσμους. Η Τούμπα χωράει 28.500. Και μόνο έτσι να το πάρεις έχουν 5.000 διαφορά. Τα sold out του ενός είναι μεγαλύτερα. Και ο Άρης που έχει 11 ας πούμε. Μια χαρά είναι ο Άρης. Με 17 είναι μικρό το γήπεδο. Αυτό μου λέει. Έλα, πάμε στον άπιστο. 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν. Εγώ πιστεύω απλά ότι όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα, όλοι θέλουμε τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, απλά υπάρχουν κάποιοι από εμάς που δεν τους αρκεί να βλέπουν μια ομάδα να κάνει καθυστερήσεις με τη Λαμία για να μην δεχτεί γκολ. Γιατί ακριβώς πιστεύει ότι όπως είναι μεγάλος ο λαός και ακολουθεί παντού, έτσι πρέπει να είναι μεγάλη και η ομάδα. Και δεν το πιστεύει, τελειώνω με αυτή τη φράση, δεν το πιστεύει γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ομαδάρα, δεν έχουμε ψευδαισθήσεις, δεν είμαστε Μπαρσελόνα, δεν είμαστε Ρεάλ. Απλά πιστεύουμε ότι οι ίδιοι παίχτες έχουν δείξει δείγματα γραφής και ότι άμα συνεχίσουμε έτσι, μετά από 35 χρόνια που λέει ο κύριος Ραπτόπουλος, ούτε το πρωτάθλημα θα πάρουμε. Άμα συνεχίσουμε έτσι και κάποια στιγμή γυρίσει η τύχη. Γιατί δεν μπορεί σαν ΠΑΟΚ, κύριε Κουλιανέ, να μην βλέπετε ότι σε κάποια παιχνίδια είχαμε και τύχη. Πώς μάθαμε ο πρώτος. Θέλει... Κάτσε, άπησε τώρα, εσύ με προσβάλλεις όμως. Ναι, εσύ με προσβάλλεις όμως τώρα. Γιατί... ναι, κάτσε λίγο τώρα, εσύ με προσβάλλεις. Για... Να σου πω κάτι. Γιατί εγώ λέω ότι και ναι, δεν παίζουμε καλά και όντως ήμασταν σε κάποια μας τυχεροί. Τα λέω όλα αυτά. Απλά δεν θέλω να τα διαβάσω. Απλά πρέπει να ξυπνήσουν και οι Βουλιανοί για να έχουμε καλά αποτελέσματα το Μάιο. Ναι, η ένσταση δικά μου ξέρει ποια είναι ότι δεν χρειάζεται να τα διαλύσουμε όμως όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί και να ξεφωνίζουμε, να γκρινιάζουμε από τη στιγμή που η ομάδα. Παίρνει αποτελέσματα, οκ. Okay. Εγώ συμφωνώ σε όλα όσα είπατε. Ναι. Με τη Λάρισα θα πήγαινε ή με την Πίτη. Με τη Λάρισα με την Πάτε. Πάτε. Να σας, από άποψη μπάλας, από άποψη τι θα, αν είχα 10 ευρώ στην τσέπη μου όπως είχατε πει πριν. Με 10 ευρώ που θα πήγαινες, Λάρισα ή Πάτε? Με 10 ευρώ θα πήγαινα στη Λάρισα, κύριε. Στη Λάρισα, πρωτάθλημα. Να είστε καλά, πάντως... Να είστε καλά, παιδιά. Άπιστε πάντως, θα κλείσω με αυτό, να του πω κάτι. Το συγκεκριμένο φίλο αμφέβαλο ότι είναι παοξής, γιατί μου είπε κάτι που δεν έγινε στο μάτς, άρα δεν το είδε. Ποιο μάτς? Το ΠΑΟΚ Πανετολικός. Όταν μου λέει, σε έβαλε στα δίκτυα ο Πανετολικός που έχει μία τελική. Άρα δεν έχει δει το μάτς. Είσαι ταξιτζής. Πολύ πιθανόν. Γι' αυτό του το είπα. Να ξέρεις. Είσαι ταξιτζής. Τελειώνει το μάτς, ΠΑΟΚ Πανετολικός. Να σε καλά, φίλε. Πάσε πάνω στη θύρα 4 και μπαίνουν 4 παοξάκια στη θύρα 4. Ναι. Το έχουν δει το μάτς? Όχι. Πάμε παρακάτω. Δεν το έχουν δει. Ναι, αλλά δεν φάνηκε ο κύριος να είναι θύρα 4. Φάνηκε ένας κύριος 60. Ναι. Έχω φίλο ταξιτζή που πήγαν κάποια παιδιά από τη θύρα 4 μετά το μάτς. Ναι, και δεν ήξεραν πώς έληξε το μάτς. Ρώτησαν τον ταξιτζή πώς έληξε το μάτς. Και εγώ θυμάμαι ο θύρα 4 ως ο παδάκι, κάποια στιγμή να γυρνάει ένας τύπος δίπλα μου και μου λέει «Φλαράκι, πόσο είναι το σκορ, κερδάμε?» Του λέω 3-0 κερδίζουμε. Αυτό ήταν παοξής δηλαδή? Ήταν, εντάξει, απλά πήγε. Ναι, αλλά ο κύριος ακούστηκε νυφάλιος, 60 χρονών, ήξερε τα πάντα κανονικά τα λέει. Πάει στα καφενεία να δεις πόσο νυφάλι είναι αυτοί που πάνε στα καφενεία. Γι' αυτό έχω αμφιβολίες για αυτά που λένε πολλές φορές. Γιατί αμφιβάλλω ότι πάνε στα καφενεία. Ούτε σε καφενεία πάνε. Εσύ ότι δεν πας στα καφενεία να δεις τι γίνεται. Τι να πάω να δω, εσύ? Όχι, δεν πάω. Πάνε κανένα μήνα. Δεν πάω. Κάνε καμιά έρευνα εκεί. Δεν πάω στα καφενεία γιατί θα ακούσω χίλια στο μυαλό μου. Δεν θέλω να τα ακούσω. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι, μάλιστα. Ναι. Έπεσε. Καλημέρα, επόμενος. Ναι, καλημέρα. Καλόσωνα. Καλά, αγόρι μου, εσύ. Για το τεφορμάρισμα που λέτε για τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Κοίτα, φίλε, για να τεφορμαριστείς πρέπει πρώτα να στήσεις σε φόρμα. Γιατί τα λοκαίρι ήταν καλός ο ΠΑΟΚ. Ήταν σε φόρμα ποτέ ο ΠΑΟΚ? Σε φόρμα ήταν κάποια στιγμή, στην αρχή ήταν, ας πούμε. Ναι. Έλα, φίλε, έλα ακούσα. Ας μην έβγαζε τον άλλο τον κολοκυρικά, τα σου λέγα εγώ. Σε φορμαρίσματος θα φορμαριστεί το Γενάρη που είναι το θέμα με τα μεγάλα μάτς. Αν δεν φορμαριστεί τότε τελείωσε. Ναι, άρα φοβάται ο φίλος. Εγώ φοβάμαι σαν ΠΑΟΚΣΙΣ, όχι το φορμάρισμα. Φοβάμαι εδώ και δύο Κυριακές, τρεις που ο Μαρινάκης λέει παρών. Ναι. Γιατί άμα δούμε, ας πούμε, τι γίνεται και ο Παγκοσμίου μπορεί να φοβάται αυτή τη στιγμή, όχι ότι είναι καλύτερος Ολυμπιακός παικτικός. Αυτό φοβάται ουσιαστικά από μέσα του. Ότι βλέπουν φοβάται ότι ξύπνησε πάλι το θεριό. Ναι. Αυτό που γινόταν παλιά. Δεν έφαγε την καμπάνα μετά από την Πάτρα. Πέναντι, offside, τα πήρε. Αυτά φοβάται ο Παγκοσμίου. Να μην τα φοβάται. Ναι, σωστά τα φοβάται. Γιατί ο άλλος ελέγχει ακόμα. Φυσικά ελέγχει. Έφερε τον Σωσία του Βραζιλιάνου στην ΕΠΟ και δεν. Εδώ είμαι, λέει. Αυτό λέει. Γι' αυτό και έχει ξεθαρρέψει και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Σαφώς. Και αυτό που πρέπει να πω όμως είναι ότι ο ΠΑΟΚ και πέρσι και πρόπερσι μέχρι τον Δεκέμβρη δεν ήταν καλός, παιδιά. Και πέρσι δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Και με τον Ήβης. Μετά το Γενάρη άνοιξαν οι ομάδες. Και με τον Ήβης και με τον Λουτσέσκου. Πέρυσι ο προπονητής έλεγε θέλουμε μέταλλο. Το μέταλλο το έχουμε. Το πήρε το μέταλλο. Ναι, το πήρε. Από εκεί και πέρα παίζουν και άλλα παρασκηνιακά τα οποία δεν μπορεί να τα γνωρίσει. Δηλαδή εκνευρισμός. Αν ο ρέφερ ήταν ΠΑΟΚ, ας πούμε, την Κυριακή, δεν υπήρχε περίπτωση να παρατηρήσει και την Οκάνια. Δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, εκεί στον κόλ του Βαρέλα, θα έδινε διάφορα, ας πούμε. Που θα, θα μπορούσε να δώσει και το χέρι του Αντέζιο στο καπάκι, ρε φίλε. Ποιος έχει τα κόσια, Ραπτόπουλε? Ποιος έχει τα κόσια? Δεν τα έχετε ακόμα. Τα κόσια τα έχει άλλος αυτή τη στιγμή. Ναι. Εσείς έχετε αλλού τα κόσια. Ναι. Σε άλλα δύο στοιχεία. Τρία στοιχεία είπαμε. Εγώ θα μιλήσω για τα κόσια όταν θα παίξουμε μέσα στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό, όταν θα παίξουμε μέσα στην... Ξένο διαιτητή θα έχουμε. Χάνουν ένα κόσι γιατί θα δέρνουμε με ξένους διαιτητές. Με τη φωτοβολίδα και στο πάω κάτω στο κύπελο, τα κόζια τα είχατε. Μάλιστα. Αλλά δεν τα είχατε στο σφύριγμα, τα είχατε αλλού. Να σε καλά, αδερφούλη. Κάπου έχετε κι εσείς τα κόζια. Δεν μπορεί να μην έχετε κάτι, ρε παιδιά, κι εσείς πλούσιοι είστε. Είναι στάχτη για να βγουν κάτω και να λένε, ρε παιδιά, τα έχετε. Να σε καλά, φιλαράκι, καλημέρα. Να σε καλά, να προλάβουμε τον κόσμο. Δεν είπε σε ποιο μάτς θα πήγαινε. Αχ, δεν το ρώτησα στο τέλος. Καλημέρα, φίλε. Ναι, φίλε. Καλημέρα. Την εκλεκτή κυρία. Έτσι. Τι γίνεται, καλά είστε? Καλά κύριε Αδωρανά, έρχεται Σαββατοκύριακο, θα δούμε λίγο μπαλίτσα, λίγο να γουστάρουμε. Ναι. Μπαλίτσα να δείτε, ναι. Αλλά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Χθες άκουσα έναν κύριο Ολυμπιακό, ναι. Και έλεγε ότι θα τα πούμε με τη διατησία, κάτι θα κάνουν πάλι. Πάλι λες, θα μας στήσουν ενέδρα λες, Έτσι καταλαβαίνω. Θα μας δεχορώνει, θα σας στήσουν ενέδρα. Θα βάλουν τα δυνατά τους ο ΠΑΟΚ και να κάνει ο πρόεδρος να ερευνήσει, να δει τι γίνεται. Άμα την πατήσουμε πάλι όπως πέρσι, τι να πω ρε εσύ. Και μας βάλουν τρικλοπωδιές και πέσουμε. Πάλι. Θα γίνει αυτό όνικο. Μάλιστα. Και στεναχωριέμαι προκαταβολικός εγώ. Μπορεί να στεναχωριέσαι και τζάμπα, γι' αυτό σου λέω κάτσε να δούμε πώς θα τσουλήσει το θέμα, να προετοιμαστούμε. Γιατί το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Σωστά. Τι θα φας σήμερα κυρία Δώρα? Μπιζέλια. Κυρία Δώρα σήμερα τι έχει? Ολυμπιακός ήταν και το στιχάρει και η ψυχή μου. Ναι. Τι θα φας σήμερα κυρία Δώρα? Δεν ξέρω, δεν ανέβηκα πάνω ακόμα γιατί έκανα δουλειές. Έκανες δουλίτσες, εντάξει. Θα μάθουμε μετά με τον Γιώργο, με τον Ζαΐρη τα λες αυτά, τι φαγητά θα φας. Ναι, με τον Ζαΐρη. Φιλιά κοριτσάρα μου. Δουλεύει γιατί έλεγα καλή σας όρεξη. Καλή όρεξη όλη την ώρα. Ο Ζαΐρης είναι, εντάξει, τι να κάνει, το παιδί γουστάρει το φαγητό, είναι ωραίος, ναι, να σε καλά. Είναι υγιής, ρε. Ένας άνθρωπος που έχει όρεξη είναι υγιής. Έτσι, φαγητό. Άμα δεν έχεις όρεξη να φοβάσαι. Έτσι. Άμα έχεις όρεξη, μη φοβάσαι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το να. Η Λιούπολη έχει άποψη, μπορεί να την καταθέσει. Άκουλε. 100%. Σήμερα, Κούλα, θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα κρατιστώ με όρες σου τις θέσεις. Πολλές φορές σε κατακρίνω γιατί εκπέμπεις παραπάνω από το δέον οπαδίλα. Ναι. Σήμερα όμως τι έγινε? Σήμερα σε όλα αυτά που είπες προσυπογράφω και για την Ευρώπη και για τη διαχείριση του υλικού που έχει ο ΠΑΟΚ. Κοντολογήσουν για να μην κρατάω τη γραμμή. Όχι, μ' αρέσει και η ροή του λόγου σου και... Τα έχουμε πει Νίκο κι άλλες φορές. Ναι. Ο ΠΑΟΚ σήμερα είτε το θέλουνε, είτε δεν το θέλουνε, είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδος. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Εμείς συμφωνούμε, αλλά το αμφισβητούνε πάρα πολύ. Δεν είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ, το ξέρεις, είναι έδοξα δράμας, εντάξει. Ναι. Αλλά πρώτα είμαι φύλαθλος. Δεύτερον, η πρόκριση στους αγώνους μπαράζ έχει από πίσω και μπόνους, έχει και λεφτά. Μια καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Και δεν είναι τόσο βεβαρημένο όπως είναι τα παιχνίδια στους ομίλους το πρόγραμμα. Και τρίτον, ο φετινός ο ΠΑΟΚ που είναι η μεγάλη ομάδα φέτος της Ελλάδος, και σφυρίγματα θα πάρει και κακές μέρες θα έχει, όπως έχει Γιουβέντους, όπως έχει Ρεάλ, η Παρίζερμέν. Ναι. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι το μορφότερο άθλημα του κόσμου. Γι' αυτό, φίλοι παοξίδες, μην βγάζετε γκρίνια. Είστε πρώτοι, απολαύστε τη μοναξιά της κορυφής και ο μόνος σας αντίπαλος είναι ο κακός σας εαυτός. Μην το χάσετε στα χαρτιά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Να σε καλά, μια χαρά τα είπε. Πολύ μου άρεσε. Είναι ακριβώς η άποψή μου. Αυτά. Ας πάει στην Ευρώπη να περάσει. Και μετά στα τέρμα. Θα έχει ζόρια λες. Βέβαια θα έχει. Ναι, αλλά φίλε, εσύ που τα βλέπεις και με τη μαρμίτα, παίξεις στην Ευρώπη, θα έχεις και μαρμίτα. Θα προβάλλεις ξανά και άλλους παίχτες. Θα πάρεις και τα εισιτήρια. Τι φτάνει. Ποιος προώθησες μέχρι τώρα? Σου λέω σε εκείνο το μάτσα. Όχι, εδώ μέχρι τώρα στην Ευρώπη. Τι προώθησες? Πρόθυσα. Ποιον? Το Ζαμπά. Το Ζαμπά. Ναι. Βέβαια. Όλοι οι Premier League ζητάνε το Ζαμπά να πούμε. Εντάξει, δεν κοιτά πάει κατευθείαν. Ποιον άλλο πρόθεσες δηλαδή? Το Ζαμπά κυρίως. Γιατί τον Μπέλκα δεν τον έβαλα όλα. Θα μας να παίξει να φανεί και αυτό. Το Σαχό πρόθεσες? Ούτε το Σαχό. Ποιον πρόθεσες? Τον 30χρονο Βαρέλα? Ούτε το Βαρέλα το θέλω για μένα. Δεν το θέλω. Τον 30χρονο Πρίγιοβιτς. Το Πρίγιοβιτς το βλέπουν. Δεν είναι 30 ο Πρίγιοβιτς, είναι 28. 28. Πού θα πάει? Στα Εμιράτα. Στον Πάοκ τον θέλω. Δεν θέλω να πάει στα Εμιράτα. Μια χαρά είναι εδώ πέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα, παίρνω από Αθήνα, Ραφίνα. Έλα ρε Ραφίνα, έλα ρε αγόρι μου, έλα ρε ψυχούλα μου. Χρόνια πολλά Νικόλα, να χαίρεσαι ότι αγαπάς την οικογένεια, εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα. Να σε καλά. Γερός και δυνατός. Σε παίρνω τηλέφωνο, ξέρεις από που σε παίρνω τηλέφωνο? Από τη λαχαναγορά του Ρέντι. Έλα ρε φίλε. Μέσα στην Καβροφολιά. Έλα ρε φίλε, εκεί τους έχω πάρει ένα πρωτάθλημα ο Πατριάρχης, έτσι, ακόμα τα μαρούλια φεύγουνε. Απέναντι το έχουμε και το καμαρώνι με το γήπεδο. Το έχω απέναντι και το καμαρώνι, το βλέπω και γελάω όταν περνάω στην Ελλάδα. Εξοχικό μας είναι εκεί. Περνάει ο Πατριάρχης αέρα όποτε θέλει από εκεί, να ξέρεις. Ναι, όπως το λες. Άκου τι θα σου πω. Ρωτήσατε για τα παιχνίδια. Εγώ είμαι στην Αθήνα, έχω πάρει το διαρκείας μου για πάνω. Θα είμαι και στα δύο παιχνίδια επάνω, μέσα και στα δύο θα είμαι. Να σου το πω έτσι. Και τα δύο παιχνίδια πιστεύω θα τα κερδίσουμε και τα δύο. Μ' ακούτε? Ναι, 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 ναι. Να σου πω, Νίκο, και θα σου πω κάτι πολύ, σημαντικό. Έχουν φαγωθεί όλοι με τον ΠΑΟΚ. Παίζουμε μπάλα από τις 25 Ιουλίου. Έχουμε πάρει παιχνίδια, έχουμε σαρώσει, έχουμε κάνει ένα γύρο για πλάκα και παίζουμε ήρεμα. Δεν χρειάζεται η κρίνια, ξέρετε, χρειάζεται. Με 1-0 να κερδάμε το πρωτάθλημα και στην Ευρώπη δεν πήγαμε καλά γιατί κοιτάξαμε το πρωτάθλημα πίσω. Θέλουμε να σηκώσουμε το πρωτάθλημα. Να τους ωραίους ωραία η Ραφίνα και η Σλαχαναγορά. Μια χαρά τα λέει. Ρώτα τον. Άμα τελειώσει τα μαρούλια και η λαϊκή και δεν έχει λεφτά πια από τα δυο μας θα πάει. Ρώτα τον. Άκου τι θα σου πω. Ρώτα τον. Δεν είπα, ακούστε τι θα σας πω. Ένα πράγμα θα σας πω. Το πάνω απ' όλα θέλει λίγο ψυχραιμία. Εδώ πέρα κάτω υπάρχει βρωμιά. Υπάρχει τόση βρωμιά από διατησίες. Δηλαδή τόσο μέλη να διατηρεί και μας σκοτώνει. Εδώ πάνω πολύ καθαρότητα υπάρχει. Ξέρεις πως βγάλαμε το ΣΕΖΟ εμείς εδώ. Πες μου λίγο κάτι, αδερφούλη. Πες μου λίγο το κλίμα κάτω εκεί στην Αθήνα. Δηλαδή να ακούνε πάω και βγάζουν σπυράκια, ας πούμε. Εγώ άκουνα στο να καταλάβεις. Εγώ και ο αδερφός μου είμαστε δύο παοκτήδες οι οποίοι μπαίνουμε στην Αθήνα, μπαίνουμε στο Γαλάτσι και οι δύο. Είμαστε σαν τη μήγαμε στο γάλα, να στο πω έτσι. Τους κράζουμε όλους, δεν υπάρχει δηλαδή. Ειδικά τους χάρτινους τους έχουμε τρελάνει, τους αεκλούς, δηλαδή ούτε να τους χάρτινους. Αλλά τους χάρτινους... Δες χαρά που βγάζει το ωραίο σας φίλε, είναι ωραίος. Το λέω και θέλετε να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς ζούμε στο λεκανοπέδιο και μας έχει λείψει. Γιατί εγώ βγαίνω εδώ πέρα και λέω πάω, ξέρεις και με στραβοκοιτάρι φέρω στη Θεσσαλονίκη. Λέω πάω κάρα και πέφτω σε κάτι Ηρακλή, δίστατο σε κάτι Αριανούς και λέω ρε πούς τι γίνεται. Και τρελαίνω, συγγνώμη, δεν πειράζει, είσαι δικαιολογημένος. Μου λένε Θεσσαλονίκη, μπαίνω στα ταξιά, μου λένε, ξέρεις, τους τραβοκοιτάνε, ξέρεις, λένε εσύ στην Αθήνα, τα μπουκαλευόμαστε, τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέω, ήρθαμε στην πόλη μας, λέω, πάνω, λέω, και πέφτουμε πάλι... Να έρθεις να σε δούμε πάνω, φιλιά. Την Κυριακή μετά τον αγώνα με τους βλάχους, γιατί θα είμαι μέσα, θα πέραμε με τους βλάχους, γιατί για μένα να πέραμε με τους βλάχους, με τη Λάρισα. Από εκεί για πάνω συζητάω. Τους πάρετε τους βλάχους. Φύγε Παοξάκι μου καλό. Θα έρθει Μαρμίτα. Φύγε Παοξάκι μου. Τα μαρούλια εκεί σε Λαχαναγορά του Ρέντι. Ακόμα πετάνε τα μαρούλια. Τους έκανε και ο Πατριάρχης με μια κηδεία ρε φίλε. Ακόμα δεν την ξεχνάω. Μέσα στη Λαχαναγορά. Μην την κάνετε σαν το κύπελο του Άρη. Ντάμπλε πρωτάθλημα εκεί μέσα το σήκω. Πετούσα καθίσματα, μαρούλια, ντομάτες, αγκούρια. Ήταν μεγάλη υπόθεση. Πάμε καλημέρα. Βόλεϊ. Θρυπείτε έκανε ο Πατριάρχης. Η δί μου ήταν να κάνει ένα μετάδοση εκεί. 3 σερί πρωταθλήματα ήταν. Ήταν το σκυλί το μαύρο. Ήταν, πώς δεν ήταν. Είναι σε κάθε τελικό κυπέλου πρωταθλήματα, είναι μέσα. Είναι άρρωστοι κιόλας. Ναι. Περαστικά να τις ευχηθούν. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι αγώνα έχει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή? ΠΑΟΚ Λάρισα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά, το πρόγραμμα της πόλης είναι το εξής. Το έχω εντοπίσει εγώ, είμαι στην Καβάλα μεν, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν... συζητάμε και περιστρεφόμαστε τέλος πάντων όλοι γύρω από το ΠΑΟΚ και τέλος πάντων από το πρωτάθλημα μακάρι να το πάρει ο ΠΑΟΚ, έτσι, όπως και ο Ηρακλής, όπως και ο Άρης, όπως και η Καλαμαριά. Αλλά νομίζω ότι λίγο είμαστε σε ένα μικρό κόσμο και δεν βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται ας πούμε και κάπου ας πούμε αυτό μας παγιδεύει και αυτό βαφκαλιζόμαστε δηλαδή συζητώντας τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή κτλ. Εγώ θα μείνω σε ένα στοιχείο μόνο και με αυτό θα κλείσω, έτσι, τη σημερινή ας πούμε παρουσία του κόσμου του Ηρακλή και το μεγαλείο που έδειξε παρόλη την μικρή δυναμική που έδειξε η ομάδα δυστυχώς για μια άλλη μια φορά στο βόλεϊ. Λοιπόν αυτό πρέπει να είναι το στοιχείο και αυτό πρέπει να συζητιέται σήμερα τέλος πάντων, το μεγαλείο του κόσμου αυτού και στα δύσκολα πάλι δείχνει τη δυναμική του και... Δεν μ' άκουσες το ξεκίνημα, εγώ έτσι ξεκίνησα, ο Κωνσταντίνος άρχισε να υποτιμά το βόλε πάλι, εγώ ξεκίνησα με τον κόσμο του Ηρακλή στο βόλε χθες. Δεν μ' άκουσες. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστώ, αυτή η πόλη, όσο εγώ στο είπα, διαφημίζει τους λαούς. Ναι. Μην υπάρχει... Άκουσε κανείς να μιλάει για το λαό του ΠΑΟΚ φέτος? Κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Οι ξένοι μιλάνε. Ναι. Πήγατε εξηγήσει. Οι Άγγλοι μιλούσαν. Ήμουν εκεί και στο επιβεβαιώνω ότι μιλάνε. Την επόμενη μέρα όλα τα ταπλό μιλούσαν για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Στο λέω. Τεσσάρα δεν είπατε τίποτα, για το λαό είπατε την άλλη μέρα. Για καλά το περάσαμε. Τι να πούμε. Φάγαμε τότε. Παίζαμε με 10 από το 5 και τέλειωσε το μάτς εκεί. Λοιπόν, Μπονάτης, Παύλος. Οι 3 νικητές που θα πάνε ΠΑΟΚ Λάρισα. Το οποίο θα έχει 20.000 μέσα στο νερό κόσμο. Δεν αμφιβάλλω. Αβραμίδης, για την Πάτε Μπόρισοφ. Εκεί βάλαμε το στίγμα το κοτοπουλάκι μαζί με τα σκυλάκια μας. Αβραμίδης Θωμάς, και Σιόμος Κώστας. Έτσι. Σιόμος Κώστας, Αβραμίδης Θωμάς. Εσύ πώς βγάζεις νορμάλ επίθετα ρε. Το μεσημέρι γίνεται χαμός. Το βόδαρο να πούμε. Χαμός, ακούω και εγώ. Χουζούνα, ντάχ, μπάκο, λούρκα. Ρε χαμός γίνεται σε λέω το μεσημέρι και εγώ τα ακούω και δώσου γέλιο. Και δώσου γέλιο. Λοιπόν, πριν σας κουνήσουμε το μαντιλάκι και δώσουμε σκητάλη σε Γιώργο Ζαΐρη, Γιάννη Πάγκο. Θα με πας μέχρι το 5 μήνες. Όπου θες θα σε πάω. Το κουμπαράκι μου είσαι βέβαια. Θα σε πάω να πάρουμε το Κόρδοβα. Εννοείται. Λοιπόν, εσείς αν θέλετε δώρα, πολλά δώρα, μεγάλα δώρα. Κατεβάστε το My Free to Go, το κυνήγι των Flames και των δώρων που ήδη ξεκίνησε από τον Δεκέμβρη και δίνεται ένα Fiat 500, ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Αλλά τα δώρα δεν σταματούν εκεί. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα στο My Free to Go Up. Το κυνήγι των Flames, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε. Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος, πλάκα τέλος. Στις 12 Γιώργος Μπούζος, στη Σέντρα η ενημέρωση. Με τον Κωστή το μεσημεράκι λίγο μετά τις 2, μαζί με Γρηγουάρ Κόκκινο. Μαζί το απόγευμα λίγο μετά τις 6. Καλό πρωινό να έχετε και να θυμάστε πάντα, το ποδόσφαιρο είναι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Μποτζόρνο!